μεγάλη κουβέντα διάλεξε. Διάλεξα, μεγάλη, νομίζω. Ναι, Και γκεβάρα, αλλά εγώ δεν θα περίμενα ότι είναι από τον Κεβάρα. αυτή. Κοίτα, επειδή α... συνήθω όταν μιλάμε για τον Τζε αναφέρονται στα πιο γνωστά, ναι. ξέρει, σε επανάσταση φρούτου πρέπει να κουνήσουμε το δέντρο για να πα και άλλα τα τέτοια, είπα να βάλουμε κάτι ξεχωριστό. Για επειδή ατιμήσουμε... τα συνδυάζει και με τη μέρα, έχουμε κάτι το, σήμερα με γκεβάρα που μου διαφεύγει. Όχι, σήμερα είναι η γέννηση του Τζε. Αλλά ναι. ο λόγο που διάλεξα αυτό είναι γιατί θεωρώ ότι στην κοινωνία μα και, και στον πλανήτη. Ε, Πολλοί επιδιώκουν να κάνουν περισσότερου εχθρού παρά φίλου. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται να, να μα καθορίζουν οι εχθροί μα πια παρά οι φίλοι ε, μα. Ε, έλεγα ε, πρόσφατα έτσι. και σε μια παρέα, και πολιτική παρέα ότι θα γίνει τόσο μεγάλο όσο ο αντίπαλο που θα επιλέξει. Ε, σωστό. Τώρα, αυτά είναι οι φιλοσοφίε δικέ ε, ναι. μα. Εσεί περιμένετε να ακούσετε ειδήσει. <laughs> είναι εδώ και η, η Ολίνα Τσαουσέλου. Έτοιμη, βλέπω και στα μπλε σήμερα. Καλώ ήρθατε. <laughs> Καλό μεσημέρι κυρίε και κύριοι. Πάμε να δούμε τις ειδήσει σε τίτλους. Επικίνδυνα ανεβαίνει το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά τις χθεσινές εκρήξεις σε δύο δεξαμενόπλια στον κόλπο του Ομάν. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί ευθέως την Τεχεράνη ότι βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις και το Πεντάγωνο δίνει στη δημοσιότητα βίντεο με Ιρανούς να φέρουν μαγνητική νάρκη από το Ιαπωνικό δεξαμενόπλιο. Επιχείρηση προπαγάνδας καταγγέλει το Ιράν. Προβάδισμα τη Νέα Δημοκρατία με 9 και 8,5 μονάδε έναντι του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν δύο δημοσκοπήσεις τη MRB και τη SPALS που παρουσιάστηκαν στα κεντρικά δελτία ειδήσεων του Star και του ΣΚΑΙ. Αντιστοίχω, τι δείχνουν τα σενάρια για αυτοδυναμία και πόσα κόμματα θα μπουν στην επόμενη Βουλή χάο στου δρόμου και τα ταλαιπωρία των κατοίκων τη Αθήνα εξαιτία τη τάση του μετρό από τι 12 έω τι 6 και του τράμα από τι 10 το πρωί έω αυτή την ώρα λόγω τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιούν τα σωματεία των ηλεκτροδηγών. Έντονε αντιδράσει προκαλεί για ακόμα μία φορά το γαλλικό σατυρικό περιοδικό Σαρλί Εμπτώ» Με το πρωτοσέλιδό του. Η αφορμή ήταν το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου Γυναικών που διεξάγεται στη Γαλλία και το σκίτσο παρουσιάζει μία μπάλα να εισέρχεται σε γυναικείο κόλπο υπό τον τίτλο Θα το κάνουμε όλο το μήνα. Λοιπόν, όπω καταλάβατε, η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά. Βεβαίω θα τα πιάσουμε όσο μπορούμε με τη σειρά. Ξεκινώντα με ένα βίντεο το οποίο θα μας δείξει τις τελευταίες εξελίξεις μα δείξει τι τελευταίε εξελίξει στο ΜΑΝ. Είναι το θέμα τη ημέρα και σήμερα έτσι κι αλλιώ. Ευθείε βολέ κατά του Ιράν για τι χθεσινέ επιθέσει εναντίον των δύο δεξαμενόπλων εξαπέλυσαν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τα δύο τάνκερ δέχθηκαν επιθέσει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο στρατηγικό για τι μεταφορέ φορτίων πετρελαίου σημείο των στενών του Ορμού, χωρί ωστόσο να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί μεταξύ των μελών των πληρωμάτων του. Η εκτίμησή μας βασίζεται σε πληροφορίες, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο επίπεδο της εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται για την εκτέλεση της επιχείρησης στις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον της ναυτιλίας και στο γεγονός πως καμία ομάδα που δραστηριοποιείται στην περιοχή δεν διαθέτει τους πόρους και την ικανότητα να εκτελέσει μια τόσο πολύπλοκη ενέργεια. Ο Πομπέο δεν παρουσίασε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, παρέπεμψε ωστόσο στο πρόσφατο περιστατικό τη 12η Μαου, όταν εκδηλώθηκαν εκρήξει σε τέσσερα τάνκερ στην ίδια περιοχή. Τότε η Ουάσιγκτον είχε κατηγορήσει και πάλι το Ιράν, το οποίο απέρριψε κατηγορηματικά τους αμερικανικού ισχυρισμού. Ο Αμερικανικός στρατό έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο που κατέγραψε αεροσκάφος που βρισκόταν στην περιοχή. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν πως σε αυτό εικονίζονται μέλη της επαναστατικής φρουράς του Ιράν που αφαιρούν νάρκια από ένα από τα δεξαμενόπλια που δέχθηκαν επίθεση νωρίτερα. Στην ανακοινωσή αναφέρεται ότι οι Ιρανοί πλησίασαν το Ιαπωνικό τάνκερ Κοκούκα στις 4 και 10 το απόγευμα τοπική ώρα και αφαίρεσαν από το κήτος του μια νάρκη που δεν είχε εκραγεί. Το Ιράν απορρίπτει τι κατηγορίε, ενώ μέχρι στιγμή καμία οργάνωση ή χώρα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τι επιθέσει. Αμέσω μετά το περιστατικό, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τεχεράνη Τζαβάν Τζαρίφ το χαρακτήρισε ω ύποπτο και απίφθινε έκκληση για διεξαγωγή ειρηνικού διαλόγου στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση της χώρας παρουσίασε εικόνες των 44 μελών των πληρωμάτων των δύο τάνκερ που διασώθηκαν από παραπλέον τα πλοία και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην ειρηνική πόλη Τζάσκ. Όλοι τους δηλώνουν ευχαριστημένοι για τη φροντίδα που δέχθηκαν. Η θέση τη Ουάσιγκτον περί ευθύνη του Ιράν για τι επιθέσει παρουσιάστηκε και στο Συμβούλιο Ασφαλεία του ΟΗΕ από τον πρέσβη τη χώρα, Τζόναθαν Κόεν. Είναι απαράδεκτο για οποιονδήποτε να επιτίθεται στην εμπορική ναυτιλία. Το Ιράν κάνει αυτό που υποσχέθηκε στι 22 Απριλίου, δηλαδή εμποδίζει τη μεταφορά πετρελαίου από τα στενά του Ορμούζ. Το Κουβέιτ ήδη αντέδρασε, λέγοντα πω όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία συμφωνούν πω το περιστατικό αποτελεί παραβίαση του διεθνού δικαίου. Από την πλευρά του, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Γερμανία, Χάικο είπε ότι παρόμοια περιστατικά μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση τη ένταση και απίφθινε έκκληση για αποκλιμάκωση προ όλε τι πλευρέ. Τώρα, ανάμεσα σε καπνού, φωτιέ, εκρήξει, ναι. βίντεο, προπαγάνδα κλπ., χρειαζόμαστε ματιά ειδικού για να τα ξεκαθαρίσουμε. Να καλωσορίσουμε τον Κώστα Δενφαντή. Καθηγητή διατροφών σχέσεων σε... στο Πάντιο. Σε, σε μια νορμάλ ώρα, επιτέλου. <laughs> γιατί μια ζωή σε ξυπνάω, αχάραγα. <laughs> Και βεβαίω πριν από όλα, να πάμε να δούμε και τα τελευταία που έχει καταφέρει να συλλέξει η Αναστάσια Μπαλέστροβα, την οποία την έχουμε στην αίθουσα σύνταξη. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε αντίδραση από το Ιράν, από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίο χαρακτήρισε τι κατηγορίε που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένε Πολιτείε ω λάθο και ω κάτι πολύ ανισχυτικό. Είπε ότι αυτό είναι η πιο εύκολη λύση και για τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, τον Μάικ Μομπέο, αλλά και για του άλλου Αμερικανού αξιωματούχου. Και είπε βεβαίω ότι το Ιράν είναι η χώρα η οποία διασφαλίζει, είναι θεματοφύλακα τη ασφάλεια των στενών του Ορμού. Είπε ότι εμεί καταφέραμε και διασώσαμε τα δύο πληρώματα των δύο τάνκερ μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ε, γι' αυτό και δεν θα έπρεπε κάποιο να κατηγορεί το Ιράν για τι υποτιθέμενε ακόμη επιθέσει. Το λέμε αυτό επειδή κανεί ακόμα δεν έχει επιβεβαιώσει τι ακριβώ έχει συμβεί, ούτε φυσικά έχει αναλάβει και την ευθύνη για το ότι έχει συμβεί. Και πολύ φοβάμαι, Αναστασία, ότι θα αργήσουμε πάρα πολύ να διαπιστώσουμε. Εδώ μάθαμε ότι εκείνο ο Κορμοράνο από τον πρώτο κόλπο ήταν από την Αλάσκα και το μάθαμε καμιά δεκαετία αργότερα. Οπότε α μην βιαζόμαστε. Α βάλουμε κοινό νου μέσα και τη λογική και του κυρίου Ιφαντή για να δούμε τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Ναι, ουσιαστικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γερμανία αλλά και η Βρετανία έτσι υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται αυτή η κλιμάκωση. Θεωρούν ότι όλο αυτό που συμβαίνει είναι αρκετά επικίνδυνο και απευθύνουν εκκλήσει για διάλογο και για έτσι, πάυση αυτή τη συνθήκη. Έχουν και του λόγου τη Αναστασία, γιατί τα συμφέροντά του πλήττονται από αυτή την ιστορία. Και ιδίω στο Ιράν, που υπάρχουν και πολλοί αγωγοί, οι οποίοι τώρα έχουν μείνει λιγάκι πίσω, οι Γάλλοι κλείνουν τα λεφτά του, οι Γερμανοί κλείνουν τα δικά του. Θα τα πούμε αυτά. Αυτά θα μα τα πει ο ειδικό καλύτερα, νομίζω. Να, να σε ευχαριστήσουμε, Αναστασία. Εμεί μπορούμε να. Όποτε κρίνεις διακόπτης και πάλι. Κρίνει συζήτηση. <laughs> Κύριε Καθηγητά, εδώ συμβαίνει το εξή. Δεν έχουμε τορπίλε όπω φαινόταν χθε, αλλά μπορεί να έχουμε νάρκια. Σε κάθε περίπτωση δείχνει να είναι ένα πρόδρομο περιστατικό εχθροπραξιών πολεμικού χαρακτήρα, έτσι. Το πρώτο αναγκαζόμαστε να κάνουμε λίγο του detective. Ναι. Έτσι. Ε, τα μόνα στοιχεία που έχουμε είναι το βίντεο που, ε, που έδωσαν στη δημοσιοτήτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Ξέρουμε ότι ε, παρόλο που, που τότε μπο, δεν είχε δοθεί μεγάλη... Μπορεί να λεγάλει... περιέχει και στοιχεία προπαγάνδας Δεν νομίζω, δεν νομίζω, δεν νομίζω Αλλά ε, έχουμε επίσης το περιστατικό της 12 η Μαΐου που τότε σχεδόν κανένας δεν έδωσε τη σημασία ναι. ε, Τώρα ήταν η εικόνα η οποία ε, ε, ανέβασε ε, λίγο τους, ε, τους ρυθμούς και την προσοχή της παγκόσμιας κοινή γνώμης ε, αυτό το οποίο έχουμε νομίζω η μεγάλη εικόνα είναι ε, ότι κάποιος έχει τις δυνατότητες να κάνει τέτοιου είδου χτυπήματα ε, η πρώτη αντίδραση είναι ότι μόνο ένα κράτος έχει τέτοιες δυνατότητες μια δεύτερη σκέψη ένα δεύτερο σενάριο είναι ότι μια ε, ένας εκπρόσωπος ενός κράτους αυτό που ονομάζουμε στις, στη στρατηγική ένας πρόξη δηλαδή το Ιράν εδώ πολύ φοβάμαι ότι έχει κακό παρελθόν. Χρησιμοποιεί ναι. συνεχώ και στην Ιεμένη και στη Συρία και στο Ιράκ τέτοιου είδου θα τι λέγαμε παραστρατιωτικέ ομάδε. Ε, ε Ποιο ωφελείται. Εδώ είναι το ερώτημα. Εδώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορούμε να απλώσουμε τον τραχανά έτσι, που θα λέγαμε σε απλά ελληνικά, να δούμε 200 διαφορετικά σενάρια, να σκεφτούμε το σενάριο μια πραγματικά σχεδιασμένη από το Ιράν επέμβαση ή μια προπαγάνδα αμερικανική. Τα πάντα μπορούμε να σκεφτούμε. Από την άλλη, αυτό είναι το κύριο ερώτημα για να το πιάσουμε ανάποδα, το follow the money. Ποιος κερδίζει από αυτή την ιστορία. Προς το παρόν. Λοιπόν, θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι από μια τέτοια αναστάτωση των, των ενεργειακών ροών από την περιοχή, το 25% της παγκόσμιας ενέργειας περνάει από εκεί, έτσι δεν είναι μικρό. Ναι, είναι, πολλά είναι, τα είναι, είναι, το Ιράν, ευνοείται. Δηλαδή, όλες οι χώρες εκείνες που παράγουν πετρέλαιο, γιατί θεωρητικά περιμένει ότι θα ανέβουν οι τιμές. <ΣΟ> ε, υπό, το Ιράν δεύ, είναι, είναι υπό μια ομπρέλα α... ε, μέτρων περιοριστικών. Είναι σε κάθε περίπτωση. Ένα δεύτερο σενάριο είναι ότι ωφελούνται οι ΗΠΑ που ψάχνουν μια αφορμή για να πιέσουν ακόμα περισσότερο στρατιωτικά πια ε, το, ε, το Ιράν. Ε, ε, είναι εγώ σηκώνω λίγο τα χέρια ψηλά. Είναι λίγο δύσκολο να κάνω κάποια εκτίμηση. Θα μπορούσε να είναι, και αυτό δεν είναι καθόλου απίθανο, να είναι κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν αποκτήσει τέτοιου είδους ικανότητες, δυνατότητες, και που, θυμίζουν, που θυμίζουν <σκομίως> λίγο τους πυρπολιτές της Ελληνικής <σκομίως> Επανάσταση. <Έτσι, σκομίως> αν μπορούμε να... Μπουρλοτιέριδες του Περσικού. λοιπόν, ακριβώς, ε, οι οποίοι δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο στόχο, αλλά αυτό που θέλουν είναι να δημιουργήσουν χάος. Δηλαδή μια μια στρατηγική τέτοιων ομάδων, το μυαλό μας μπορεί να πάει σε πάρα πολλέ. Ναι. Που θέλουν να δημιουργήσουν απλώς χάος και αναταραχή, να εντείνουν την αντιπαράθεση Ιράν-Σαουδική Αραβίας και να, ε, να έχουμε μια, μια ανάφληξ, ανάφλεξη στην περιοχή. Οι Σαουδάραβες από αυτή την ιστορία βγαίνουν κερδισμένοι, ε, θεωρητικά βγαίνουν κερδισμένοι. Δεν είναι βεβαίως, οι πρώτοι που φαίνεται να βγαίνουν βεβαίως. κερδισμένοι. Και είναι και οι πρώτοι πριν από του Αμερικανού οι οποίοι έδειξαν με το δάχτυλο το Ιράν. Γιατί. Για... Να το πω έτσι για τον κόσμο και καλύτερα να το πείτε εσεί, κύριε καθηγητά μου, κύριε Φαντέα, από το να το λέω εγώ. Εκεί είναι πολλά τα λεφτά, είναι μεγάλα τα συμφέροντα. Έχουμε του Σαουδάραβε που έχουν τι πλάτε των Αμερικανών σε ένα μεγάλο βαθμό. Μην ξεχνάμε το και τον Τίλ το τεράστιο που είχε κλείσει ο Τράμπη τελευταία. Το επίσκεψε έτσι. Πόσα είχε πει, 200 δισεκατομμύρια, πόσα είχε τα... πει. Είχε πει ένα μυθόδε ποσό, α πούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε και μπλοκ τα οποία είναι σχηματισμένα, χωρί αυτό να σημαίνει ότι είναι και καλά αυτοί οι Αμερικανοί ή οι Σαουδάραβε, αλλά για να καταλάβουμε πάνω κάτω πώ παίζεται το, το παιχνίδι. Α, η, α, τα μπλοκ αυτά ή οι άξονε, τα θα λέγαμε καλύτερα, έχουν διαμορφωθεί ήδη από την περίοδο κατάρρευση τη Συρία. Και έτσι, ο άξονα Ιράν-Σαουδική Αραβία, η αντιπαλότητα, η αντιπαράθεση, η οποία εκδηλώνεται σε πάρα πολλέ περιοχέ. Στην Ιεμένη, στη Συρία, στο Ιράκ, μέσα στη Σαουδική Αραβία στους θύλακες ή ειδικών ναι. πληθυσμών. Λοιπόν, είναι, είναι, δεδομένο. Είναι, αυτό είναι το μεγάλο παιχνίδι αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο γιατί κανένα δεν φαίνεται να είναι σε θέση να, να ελέγξει το ρυθμό τη αντιπαράσταση. Ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε, ούτε η Ρωσία. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Φαντή, δεν είναι ένα αδύναμο παίχτη, αδύναμο κρίκο το Ιράν σε αυτή την αντιπαράθεση που είναι και κλιμακούμενη. Πάντοτε. πάντοτε. Ναι, για ποιο το, λόγο προσπαθεί το να λειτουργήσει ω αντίβαρο το, και σε βάθο χρόνου. Το Ιράν στρατηγικά είναι, είναι παρία στην περιοχή, αλλά ναι. είναι ένα παρία τον οποίο δεν μπορεί να γνωρίσει κανεί, ιδιαίτερα από τη στιγμή που, ε, ε, που έχει και τι πλάτε τη Ρωσία, αλλά και προχωρά το, το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ναι, πάντοτε ναι. θέλω να πω προφανώ με τα μεγέθη τη περιοχή, αλλά. Ε, το είπα, για... που μεγάλη... δεν μπορεί να αγνοήσει ε, κανεί. μεγάλη να γνωρίσει χώρα κανείς. με στρατηγική μηχανή, Φυσικά. με πυρηνικό πρόγραμμα να εξελίξει, με πλάτε ρωσικέ. Δεν Φυσικά. είναι για να το αντιμετωπίσει Και που μπορεί μισκαλά. και επηρεάζει τι μοίρε ε, άλλων κρατών στην περιοχή. Έτσι. εγώ Έχω δύο ερωτήσει που μπορεί να φανούν λίγο έτσι, πολύ ελληνοκεντρικέ, αλλά φαντάζομαι ότι όσοι μα κάνουν την τιμή τη να μα παρακολουθούν τώρα θα το έχουν σκεφτεί ήδη. Το ένα είναι αύριο, πόσο θα πάω να πάρω τη βενζίνη στο Βενζινάδικο mm. γιατί ό,τι συζητάμε εμεί. Καταλήγει στην Κάνουλα. Και το δεύτερο, βέβαια, έχει να κάνει με την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή που δεν είναι και στα καλύτερά τη. Το πρώτο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, Εξόχω σημαντικό, θα έλεγα, γιατί η ελληνική οικονομία, παρόλο που δεν προόδευσε όλα αυτά τα χρόνια, ε, 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 η, η ευνοϊκή συγκυρία των χαμηλών τιμών ενέργεια τη βοήθησε. Προ το παρόν, ε, οι αγορέ είναι ήρεμε. Η άνοδο που είχαμε, η οποία τελικά ήταν γύρω στο 3%, δεν είναι μεγάλη. Η εξήγηση, έλεγα, που... μια μέρα είναι, η εξήγηση, που, μια μέρα η που δίνουν ε, ε, οι διεθνείς αναλυτές είναι ότι ε, η, η, προοπτική η, και η υποδόρη εμπορική πόλεμη που έτσι κι αλλιώς ε, είναι σε εξέλιξη ε, έχουν, ε, έχουν μειώσει πάρα πολύ τη ζήτηση. Και άρα οι τιμές ε, θα μείνουν χαμηλές. Εκτός πια αν έχουμε, όπως είπα, μια, μια γενικευμένη ανάφλεξη ε, στην, στην περιοχή ή εκτός αν Έχουμε και άλλου είδους τέτοια περιστατικά. Πάντως, πάλι επαναλαμβάνω, οι διεθνείς αναλυτές ενέργειας σε άλλες εποχές θα περίμεναν ένα περίπου 10% ε, ε, μια ε, ημερήσια άνοδο ε, ως ω αντίδραση στι αγορέ. Είναι, είναι μεγάλη. Είναι, ναι, πολύ ναι, νωρί ναι, ναι. όμω. Είναι πολύ νωρί. Προ το παρόν αυτό το 3% δεν είναι, το 10 δεν είναι μικρή Το 10% δεν είναι μικρή άνοδο. Όχι, αυτό, άνοδος, αυτό, είναι αυτό, μεγάλη, αυτό, αυτό ήταν η προσδοκία. Αυτό που είχαμε ναι. ήταν ένα 3%. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί. Αλλά δεν μέρα, τσιμπάνε σήμερα. πια όλοι με τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, ιδίω η συγκεκριμένη περιοχή έχει παραδώσει μαθήματα, έχει προσφέρει εμπειρίε, α πούμε, για το πότε να τρελαινόμαστε και πότε όχι. Γι' αυτό και εμεί εδώ θα είμαστε στην ασφάλεια του, του Λάτε, σί, σίγουρα βεβαίω θα, θα, αυξηθεί το κόστο τη μεταφορά. Δηλαδή, αν έχουμε άλλη μία ή δύο τέτοιε επιθέσει χτύπα ξύλο, θα αυξηθούν οι ασφάλειε. και άρα το κόστος στην θα κάνουμε, στην κάνω να το λοιπόν, δούμε, δεν λοιπόν, υπάρχει ε, είναι, 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 σίγουρο. Και το άλλο είναι το κομμάτι, όμως, το, το, θέμα της ασφάλειας, γιατί εμείς το θέμα, τα Εδώ... βλέπουμε εκ του μακρόθενος θεατέ. Ενδεχομένω να μα αφορά περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Έτσι. Επειδή είμαστε στα όρια αυτή τη γεωγραφία. Δηλαδή, το είναι σαν να έχει ναι. κατέβει ο μισό Αμερικανικό στρατό, ένα κομμάτι Γαλλικού στρατού Δηλαδή, έχουμε πλοία, πεζοναύτε, αεροπλάνα σε μια περιοχή που φαίνεται να θέλει ένα σπίρτο ας πούμε, για να ανάψει. Ακριβώ. Ακριβώς. Υπάρχει τεράστια συγκέντρωση έτσι, και πολύ. Υψηλού επίπεδου στρατιωτικού υλικού. Αυτό καθιστά τι αντιδράσει όλων εξαιρετικά Αξιολο... επικίνδυνε. Αξιολογώντα αυτέ τι αντιδράσει των πρώτων ωρών, του πρώτου 24ωρου, ε, έχετε την εκτίμηση ότι βαίνουμε προ μια κλιμάκωση για το συγκεκριμένο περιστατικό ή θα το αφήσουμε πίσω μα και θα περιμένουμε τα επόμενα περιστατικά για να δούμε αν θα φουντώσει εκεί το καμίνι. Νομίζω ε, διπλωματικά θα υπάρξει μια κλιμάκωση από τι ΗΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει. Στην, στο πλαίσιο που έθεσαν οι ανακοινώσεις εχθές ως, ως αντίδραση. Εγώ περιμένω να δω την, τη Σαουδική Αραβία. Η πρώτη ναι. της αντίδραση ήταν αυτή που ανέφερα νωρίτερα. Να δείξ, Έδειξε δεχεράν, με το δάχτυλο ναι. το Ιράν σχεδόν. Ε, νομίζω ε, 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 εάν κάποιος έχει τα κλειδιά αυτή τη στιγμή για την κλιμάκωση στην περιοχή και περισσότερο από τι ΗΠΑ είναι η Σαουδική Αραβία. Εάν η Σαουδική Αραβία θεωρήσει ότι αυτή είναι μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσει του λογαριασμού τη με την Τεχεράνη, με τι πλάτε των ΗΠΑ, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε μια τέτοια κλιμάκωση. Και την έχει πληρώσει, όπω είπαμε και πριν, πολύ ακριβά το σερίφι. Δηλαδή, <στον> δεν πρέπει να υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη που έκανε τέτοιου επίπεδου αγορέ πολεμικού υλικού και σε τέτοιο επίπεδο έτσι για να είναι παρκαρισμένο, για να το πω πολύ απλά. Και να μην μπορεί να επιβάλλει του όρου που θέλει στην περιοχή. Τη δική μα σύγκρουση με του Τούρκου, την οποία τη βλέπουμε κάθε μέρα να εξελίσσεται από το επίπεδο τη ρητορία, τώρα έχουμε φτάσει στη, στη, στη γεώτρηση. Τι συνδέεται καθόλου με την ευρύτερη περιοχή, γιατί εμεί που δεν είμαστε δικοί όπω εσεί, ακούμε για την αναβάθμιση την ενεργειακή στο, στην Ανατολική Μεσόγειο, για το ρόλο που παίζει η Ελλάδα, για το ρόλο που παίζει η Κύπρος, για τα θυγόμενα συμφέροντα της Τουρκίας, μπερδεύονται αυτά τα δύο πράγματα καθόλου. Ε, εμέσως. Εμέσως γιατί ε, όλη αυτή η κατάσταση παρουσιάζει περαιτέρω διλήμματα στρατηγικά για την Τουρκία. Η Τουρκία έχει πολύ καλές σχέσεις με το Ιράν για πολλούς λόγους και γιατί το διμερές εμπόριο είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα αλλά και γιατί ε, 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 τη συνδέουν κοινά ή συγκλίνοντα συμφέροντα ναι. σε σχέση με τους Κούρδους. Ε, υπάρχει μια απόκληση στο ζήτημα τη ειρήνη. Δεν φαίνεται ηγεσίας. πάντως αυτή την ώρα να είναι να ε, να ξεκάθαρη η θέση τη ε, και αυτή ε, σε ένα ε, ρόλο και, παρατηρητή λειτουργεί. Και, και έχει και λειτουργικέ σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία, με την εξαίρεση της, της αν θέλετε, τη στην, στο θέμα του Κατάρ. Ε, εάν κλιμακωθεί η ένταση, η Τουρκία θα υποχρεωθεί ενδεχομένως να επιλέξει. <laughs> έτσι, θα αναγκαστεί να πάρει θέση. Δηλαδή, αν έχουμε. Ε, ε, την προοπτική ενό στρατιωτικού σενάριου επίλυση επίλυσης εντό εισαγωγικών τη κρίση, ότι η Τουρκία θα βρεθεί σε ένα στρατηγικό δίλημα. Τι, τι ακριβώ, θα, ποιον θα ακολουθήσει ή θα παραμείνει ε, ουδέτερη με τα χέρια. Νομίζω, τα... πάντως έτσι, όπως τα έχει κάνει, αγαπητέ Κώστα, κύριε Φαντή, είναι πολύ δύσκολο να μείνει έξω από τα πάντα και θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα ξεχάσουν και οι δύο υπερδυνάμεις, η υπερδύναμη μάλλον των ΗΠΑ και η πολύ ισχυρή Ρωσία. Θα ξεχάσουν τι τάσει που έχουν κρατήσει μέχρι τώρα. Έχει τραβήξει πάρα πολύ το λουρί. Συμφωνώ. Θα το Συμφωνώ. δούμε. Πρέπει να δούμε και ο καθένα πώ θα τοποθετηθεί σε αυτό το σκάκι που ξεκινά να παίζει. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει τις επόμενε εβδομάδε. Ε, όχι απαραίτητα θεαματικέ, αλλά εξελίξει σίγουρα και σε σχέση με, με τι εκλογέ στην Τουρκία. Ε, ε, τα πράγματα είναι, ε, είναι ρευστά. Και ακόμα ε, περισσότερο έτσι ε, και χάσει και τι εκλογέ τη 23η Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη. Και, και κάποια είναι δυσεξήγητα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή του ακύρωση όλων των προεκλογικών εμφανίσεων του Προέδρου Εάν, ναι, εάν ναι, δεν, δεν δίνεται θέμα υγεία. Οι πληροφορίε μα πάσσουν από την Τουρκία, ναι, γι' αυτό μιλάνε. Ναι, ναι, ναι. Μιλάνε για μια επιδείνωση τη κατάσταση υγεία του κ. Ερντογάν. Όπω και αν έχει, να ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη μα τηλεοπτική συνάντηση. Ελπίζω να σα βλέπουμε για καλέ αφορμέ. Καλό τρίμερο μπορούμε να πούμε. Και καλή στην Τουρκία. Yeah. <laughs> ah. Μάλιστα, έχετε και φρέσκα νέα ενδεχομένω να μα φέρετε προσεχώ. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε στην πρώτη πάσα, διότι έρχεται μπάλα ναι. μετά. Το μόνο που θα σου πω είναι ότι η μπάλα ναι. πήγε και βρήκε σε ένα σημείο που δεν το φαντάζεται κανένα. <laughs> Πάρτε την μπάλα, αλλά όταν γυρίσει να είστε μαζί μα, γιατί το θέμα είναι άκρο προκλητικό. Τώρα και οι σε... δύο έχουμε την ίδια δυσκολία. Σε λίγο μπει ε, ε, να, να πούμε ότι όλο αυτό το θέμα έχει προκληθεί από το εξώφυλλο του σατυρικού γαλλικού περιοδικού. Οι περισσότεροι το γνωρίζετε από την επίθεση την τρομοκρατική που είχε γίνει στα γραφεία του πριν από τρία χρόνια. Το και θέμα... τότε είχε συγκεντρώσει και πάρα πολύ συμπάθεια, θα έλεγα, ναι. σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί είχαμε μια ενέργεια εξωτερική. Και εκτό Γαλλία το έμαθαν ουσιαστικά είναι ένα. Παγκόσμιο τίτλο υπό αυτή την έννοια. Από Βρέθηκε τότε. κατά κάποιο τρόπο στα μυαλά και στι καρδιέ όλων μα ω το θύμα, το ναι. συγκεκριμένο σαντηρικό περιοδικό, των φανατικών εξτρεμιστών. Ε, η νέα πρόκληση λοιπόν είναι το εξώφυλλο με αφορμή το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου γυναικών που έχει ξεκινήσει, που ξεκινά από σήμερα Παρασκευή στην ε, Γαλλία και έχει σου ξέ ω διοργάνωση. Έτσι υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο στη γαλλική κοινή γνώμη. Φαίνεται και το γενικό ποδόσφαιρο έχει αποκτήσει κοινό. Αλλά ε, κατάφερε ναι. να το προβάλλει με ένα σεξιστικό πρωτοσέλιδο σκίτσα που προσέβαλε. Πάμε καταρχήν στην Αναστασία Παλαιάστροβα για τα περισσότερα, για να, για, για να δούμε και το ρεπορτάζ και το συγκεκριμένο εξώφυλλο. Και βεβαίω και... να, να καλωσορίσουμε είναι. και τον κύριο Νίκο Παναγία, τον επίκουρο καθηγητή για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ΜΜΕ που λέμε. Στο ναι. αριστοτέλειο πανεπιστήμιο. Στο αριστοτέλειο. Σας ευχαριστώ πολύ. πολύ. Πάμε και στην Αναστασία, η οποία φαντάζομαι ότι ε, και ω γυναίκα, μάλλον είναι και στη δύσκολη θέση να παρουσιάσει ένα τέτοιο θέμα, για το οποίο σου έρχεται πάρα πολύ να πεις σχόλια περισσότερο παρά το ίδιο το ρεπορτάζ, και είναι και μια άσκηση νεύρων. Είναι, είναι προκλητικό, είναι και χιδαίο, είναι και σεξιστικό αυτό το εξώφυλλο. Το έχουμε καλύψει, προφανώς έχουμε καλύψει την εικόνα. Δείχνει όμως ένα γυναικείο εδείο και μία μπάλα ποδοσφαίρου πάνω του, με αφορμή το ξεκίνημα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου στη Γαλλία, όπως είπατε, πάρα πολύ σωστά. Ε, το θέμα είναι ότι έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, στα μέσα κοινωνικής δικτύωση εννοείται, Κάποιοι άλλοι βέβαια υποστηρίζουν το περιοδικό, ε, λέγοντας ότι, ε, ότι αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της ελευθερίας της ε, έκφρασης. Να πούμε όμως εδώ ότι και ο τίτλος είναι ιδιαίτερα προσβλητικός που το συνοδεύει, δεν θα πούμε ακριβώς τι λέει, πάντως παραπέμπει σε συγκεκριμένη σεξουαλική πράξη ε, και αυτό το κάνει ακόμα πιο χιδαίο. σε μια μετάφραση λίγο ελεύθερη και κόσμια θα λέγαμε θα το κάνουμε όλο το μήνα. Περίπου ναι. Ναι. Περίπου, ναι. Προσπαθώ ε, να μην προσβάλλω ε, τις ηλεθεατές, όπως καταλαβαίνει. Ναι. Ε, πάντως, να πούμε εδώ ότι το ε, μιλάμε και για ένα πολύ ανδροκρατούμενο άθλημα και οι γυναίκες γενικά προσπαθούν να, έτσι, να σταματήσει αυτή η διάκριση. Αυτό επίσης έχει μία σημασία. Πάντω, για να παίξουμε και λίγο το συνήγορο του διαβόλου, το περιοδικό φαίνεται ότι γενικά τα βάζει με το ποδόσφαιρο, γιατί και πέρυσι, με αφορμή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Ανδρών, είχε παρουσιάσει τότε τον Γάλλο ποδοσφαιριστή του Άγγρι Μαν ω σεξουαλικό βοήθημα. Μάλιστα. Οπότε, ναι, κάπω έτσι έχει η κατάσταση. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και, Παναγιού, την πρώτη ερώτηση επιτρέψτε να την κάνω εγώ και να κάνουμε καλά από το, το θέμα. Νομίζω ότι η ερώτηση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονό ότι πολλέ φορέ τέτοιου είδου θέματα γίνονται θέματα από μόνο του. Δηλαδή, αυτοτροφοδοτούνται εξαιτία του γεγονότο ότι έχουμε πολλαπλά κανάλια επικοινωνία. Οπότε, μόλι ένα από αυτά τα κανάλια, δηλαδή είτε παραδοσιακά είτε νέα μέσα όπω είναι το Facebook κλπ, κλπ., το σηκώσει το ζήτημα, πολλοί τρέχουν για να είναι και αυτοί αντίστοιχα στην περίπου, επικαιρότητα. Περίπου έτσι το καταλάβαμε κι εμεί. Έχει επιβληθεί εκ των πραγμάτων στην ατζέντα. Μπορεί να κάνει ότι δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει. Οπότε ναι. πρέπει να τοποθετηθεί ευθέω υπέρ εναντίον σε ένα στίχημα. Δεν ξέρω, δημίζω, αν εγώ, το περιγράφω ε, καλά. Ε, εγώ... Είναι ελευθερωτυπία η σάτυρα, έτσι πάει το. Ναι, εγώ νομίζω ότι αυτοπαγιδευόμαστε. και ναι. Γιώργο και κύριε καθηγητά, διότι ε, ε, εάν πάμε την κουβέντα στο επίπεδο της ελευθερίας του λόγου έτσι και της ελευθεροτυπίας γενικότερα. Ε, χάνουμε την εικόνα του μάρκετινγκ που νομίζω ότι είναι το μάρκετινγκ πίσω από αυτή την κίνηση. Είμαστε εδώ, κάμποσα μίλια, χιλιάδε μίλια μακριά mm. από το Παρίσι, συζητάμε για το Σαρλίε Μπντό, για τον πρωτοσέλιδό του, ε, Πέτυχε ενώ, το στόχο που, του, λες. ενώ έχει πετύχει το στόχο του. Mm. Νομίζω ότι είναι μαρκετίστικη η κίνηση περισσότερο παρά μια κίνηση, mm. και ένα πρωτοσέλιδο που συνδέεται με την επικαιρότητα που θέλει κάτι να δείξει. Αυτή, ότι, αυτή είναι η αίσθησή ναι, μου. Θα σα πω: η δική μου αίσθηση ξεκινάει από το γεγονό ότι θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι εφημερίδε ακόμη μετρούν. Δηλαδή ναι. έχουνε, είναι μέρο του δημόσιου διαλόγου και έχουν μια σημαντική επίδραση. Γιατί συνήθω στεκόμαστε στα social media, στα κοινωνικά μέσα δικτύωση, που λέμε ότι αυτά επηρεάζουν. Ο παραδοσιακό τύπο έχει χάσει τη δυναμική του. Άρα, σημαίνει ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ειδήσει στα παραδοσιακά ΜΜΕ και θα πρέπει όλοι αυτοί που λένε ότι τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Δεν επηρεάζουν ή δεν προκαλούν, α πούμε, mm. δημιουργούν θόρυβο. Η αλήθεια είναι ότι δεν προβάλλει κάποια είδηση. Είναι ναι. το ίδιο που γίνεται είδηση. Πατώντα όμω σε μία είδηση και δημιουργεί ναι. πάντω μία ανασχόληση γύρω από τον ίδιο. Τώρα, το ερώτημα και είναι. Δεν δημιουργεί, όπω είπαμε. Ακριβώ. Νομίζω ότι αντιδιοντολογικό εντελώ είναι ένα αντιδιοντολογικό. Ακριβώ. ειναι να δημιουργήσει. τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Είναι κίνηση marketing, είναι αντιδιολογικό κλπ. Ναι, όλα αυτά νομίζω ότι σίγουρα αποτελούν ένα μέρο τη επιλογή το γιατί να προστρέξω σε ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο. Θα πρέπει όμω να λάβουμε υπόψη και την προϊστορία τη συγκεκριμένη εφημερίδα, ναι. η οποία έχει έτσι, αν θυμηθούμε και από τα αντίστοιχα σκίτσα που είχε βγάλει ναι, για τον Μωάμεθ και τελικά οδήγησαν σε μια έκρηξη γενικότερα εναντίον τη εφημερίδα. Και ταυτόχρονα. Μισό λεπτάκι τώρα, εδώ, ναι. γιατί εγώ το έχω ω απορία, έχω και μια δυσκολία να αντιληφθώ και το χιούμορ. Δεν μου κάνει ούτε για αντρικό αποδητηριακό χιούμορ εφήβων. Ναι. Δεν, δεν μπορώ να αυτό, το, αυτό δεν είναι, το πιάνω. Αυτό είναι σε δεύτερο πλάνο πάντω. Ναι, ναι, είναι... Δεν το πιάνω. Δηλαδή δεν, δεν μου προκαλεί ούτε χαμόγελο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω όμως είναι, επειδή επικαλεστήκατε και εσεί την ιστορία του συγκεκριμένου περιοδικού, το περιοδικό γίνεται θύμα φανατικών Ισλαμιστών και φαίνεται να υιοθετεί μία αντίληψη Ισλαμιστική σε σχέση με τη γυναίκα. Δηλαδή, τι είναι η γυναίκα το ιδίω τη. Τελεία, παύλα, πώ την αντιμετωπίζει. Θεωρώ ότι ξεπερνάει mm. κατά πάρα πολύ ακόμα και τον, τον ανεκτό σεξισμό που υπάρχει ξέρω εγώ, στην έκφραση του θαυμασμού προ το γυναικείο φίλο. Εδώ πέρα την παρουσιάζει σαν ένα τέρμα. Ναι. Α, ε, σίγουρα το σκίτσο το έχει πάρα πολλά σεξιστικά ζητήματα. Δηλαδή ότι θίγει, προσβάλλει τι γυναίκε. Απέχει όμω πολύ από το μοντέλο αυτό τη καταπίεση που πολλέ φορέ βιώνουν γυναίκε στον Ισλαμικό κόσμο, α ναι. πούμε, μπουρκα κλπ. Το δεύτερο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στο δυτικό κόσμο έχουμε μια, μια σχετική ανεκτικότητα. Τη συγκεκριμένη όμω περίπτωση, νομίζω ότι υπερβαίνει αυτά τα ζητήματα. Γιατί είναι ενδιαφέρον το συγκεκριμένο ζήτημα, Γιατί νομίζω αγγίζει και όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται για τη δημοσιογραφία. Ποια είναι τα όρια τη, μέχρι πού πάβει να είναι δημοσιογραφία, πού γίνεται marketing και πού αρχίζει κάτι άλλο. Α πούμε, δηλαδή, στόχο να πουλήσουν. Η δική μου προσωπική άποψη στη συγκεκριμένη η εφημερίδα είναι ότι εντάσσεται σε μια παράδοση που έχει, καλό ή κακό, α πούμε. Δηλαδή, είναι μια παράδοση που ναι, να λέει, προκαλεί, α πούμε. Διαχρονικά αυτούς. λέει, ναι. είμαι εδώ για να προκαλώ. Για να προκαλώ, ακριβώ. Και να και αυτό το δημόσιο διάλογο. να σα θυμίσω ένα άλλο περιστατικό που είχε συμβεί, όπου είχε δείξει το παιδί των Αϊλάν και από πίσω είχε μια διαφημιστική ταμπέλα με τον Μακδόναλντ, α πούμε, που λέει ότι τόσο κοντά αλλά τόσο μακριά. Και η εφημερίδα εκεί είχε πάρει θέση γύρω από αυτά. Η δική μου άποψη είναι όμως Άδωσε ότι... Άντες, εκεί ναι. υπήρχε κάποιο Μήνυ, πολιτικό μήνυμα. Μήνυμα πολιτικό. Εδώ, όπω είπε και ο Διονύσης, δείχνει είναι... Δείχνει κακογοστιά από ναι. εκεί και μετά. Και αυτό, Πρέπει να το και αυτό, φιλοσοφήσουμε αλλά και, αυτό και να το επεξεργαστούμε είναι περισσότερο. Τόσο, να πω, είναι τόσο στα ναι. μαρκετινιστικό. Οι άνθρωποι λένε να προκαλέσω να πουλήσω. Ναι. Θυμάστε παλιότερα, ναι. δεν ξέρω αν μπορώ να πω την εταιρεία... Δεν την πω, δεν βαριέστε. Ήταν η Μπένετον, αν θυμάστε. Να, ναι, 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 ναι. ε, τη δεκαετία του 80. Είχε ε, υιοθετήσει απολύτω το μοντέλο ότι εγώ θα προκαλώ με κάθε τρόπο, θα ασχολείστε μαζί μου και στο τέλο θα έχω πετύχει το στόχο μου. Και γι' αυτό και η πρώτη μα ερώτηση εδώ ήταν: Καλώ κάνουμε που ασχολούμαστε. Δηλαδή, μήπω τσιμπάμε. Μήπω ναι. οι TV ιστορίε. Να κάνουμε εδώ, και, και τη δουλειά με... του εννολίγε, ναι. αυτό ακριβώ που κάνουμε, να επιδίωκαν. Ε, Από την άλλη, ναι. μπορούμε να μην το καταδικάσουμε. Δεν πρέπει και στο τέλο αυτή τη συζήτηση να φτάνει σε ένα συμπέρασμα. Καλά τα λέμε. Ποια είναι η κατάληξη, Σας μπορεί απαντώ... ο καθένα να γράφει ό,τι θέλει. Σα απαντώ αμέσω γιατί αυτό είναι κρίσιμη σημασία στο ερώτημα. Γιατί έχει να κάνει και με την ευρύτερη συζήτηση που γίνεται γιατί ο κόσμο εμπιστεύεται ή δεν εμπιστεύεται τα ΜΜΕ ή γιατί τα αποστρέφεται. Μια τέτοια περίπτωση εξισώνει τα ΜΜΕ με έναν οποιοδήποτε λογαριασμό που ανοίγει ο ΧΥΠΣΗ ναι. στο μέσα κοινωνική δικτύωση και ποστάρει τέτοιου είδου. Χιούμορ α πούμε. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Άρα χάνουμε θέμα. την αξιοπιστία. Και άρα, εμά ω ΜΜΕ, είτε από το Πανεπιστήμιο είτε στην πράξη όπω εσεί κλπ., νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα ενδιαφέροντο, ποια είναι τα ώρα και κατά πόσο με τέτοιου είδου κινήσει χάνουμε. Ε, 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 Επιτρέψτε μου να σα πω, αν και μα πιέζει πολύ η δισογραφία και ιδίω πολιτική, εγώ θέλω να το πω, αν θέλετε, και προ τιμή του Γιάννη του Καλαμίτσου, με τον οποίο να. πέρα από τη φιλία μα, κάναμε πάρα πολλά χρόνια βαρέα και ραδιοφωνική. Νομίζω ότι είναι από του κορυφαίου τη χώρα. Και ήταν πολύ απλό για τον ίδιο ότι ναι, η σάτυρα δεν έχει όρια, αλλά δεν σχολιάζω ποτέ, ας πούμε, για παράδειγμα, μια προσωπική αδυναμία. Δεν βλέπει ο άλλο, θα τον κάνουμε mm -hmm. νούμερο επειδή δεν βλέπει, δεν ακούει, δεν θα τον χλεβάσουμε για αυτό το λόγο. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, αυτή την λογική τη σάτυρα που έχει και αρχαιολινικά στοιχεία, οι τύποι δεν την αντιλαμβάνονται και η πρόκληση έχει ξεπεράσει κάθε όριο πια, με αποτέλεσμα να θεωρούμε θεμητό οτιδήποτε. Mm -hmm. Οτιδήποτε. Έχει, έχει, άλλα χαρακτηριστικά πλέον. Δηλαδή η δεκαετία του 80-90 έχει όλα αυτά τα οποία περιγράφατε, όπου πολλοί έτσι και τζογράφοι δεν, κατέφυγαν σε τέτοιου είδου ποτέ έτσι, πρωτοσέλιδα. Τώρα όμω έχουν αλλάξει. Δουλέ, τα ΜΜΕ δουλεύουν σε ένα κλίμα πίεση να αυξήσω πωλήσει, να προσελκύσω ενδιαφέρον κλπ. που του οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ για και την εγώ κουβέντα. Και ευχαριστώ για την κουβέντα και Γιατί για την πρόσωπηση. συζητάμε πάρα πολύ δισογραφικά συνήθω, αλλά. Ο κόσμο νομίζω έχει ανάγκη να, και από κάτι καλά. Πάντω υπάρχει άμεσα ενδιαφερόμενο που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι αντιδράσει του κάποια στιγμή και είναι οι διοργανωτέ αυτού του Μουντιάλ, έτσι, του γυναικείου ποδοσφαίρου. το Του πάρουνε... δίνει κόσμο, του στέλνει κόσμο. Αυτή <laughs> η προβολή. Ε, εάν το πάρουν σύμφωνα με τη δική σου εκτίμηση. Ή θα έπρεπε να είμαι... κάνουν και μηνύσει. Εγώ είμαι και πολύ κοντά δηλαδή ναι. σε αυτό που λε. Εάν του έχει διαφημίσει, Ακόμα και να Ακριβώς. βγουν να καταγγείλουν το νατάλλαιο και πουν και τα διάφορα ναι. του, επί τη ουσία στο ταμείο θα δουν μια θετική για αυτού διαφορά. Ναι, Μπορεί μια Οπότε χώρα να, μιλά μιλάει, κιόλας, να μιλάει για ένα γεγονό που το έμαθε. Ακριβώς. Συμφωνώ και μέσα από αυτή εμείς δεν εγώνας. πρέπει να κάνουν κάτι, ότι το αφήνουν εκεί, γιατί μάλλον προ θετικό είναι για του δύο οργανώσει. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη. Σα ευχαριστώ και Λοιπόν, τώρα πάμε στο Γιάννη Χριστάκο. Γιατί μην ξεχνιόμαστε. μέρες αντίστροφα μετράμε για τι εκλογέ και φυσικά. Εκλογές χωρί δημοσκοπήσεις δεν γίνονται. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεων συνέχεια δηλαδή, γιατί οι εκλογές είναι back to back, όπως λέμε, στη, ναι. <laughs> στη τηλεοπτική Σε καλά ελληνικά. αργό, <laughs> στην τηλεοπτική γλώσσα μάλλον. Δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν διενεργηθεί εχθές δύο. Ε, και μάλιστα δεν ξέρω αν μπορούμε να τις δούμε κιόλα για να τις mm -hmm. ε, σχολιάζουμε μαζί. Δεν δείχνουν και ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές. Αυτή εδώ είναι η πρώτη δημοσκόπηση, είναι η εταιρεία Pals, είναι για τον Sky. Δείχνει αυτοδυναμία της νέας δημοκρατίας ε, σε ερώτηση βέβαια που έγινε, τι πιστεύουν οι πολίτες στο σύνολο του δείγματος, 32%. 12% θεωρούν ότι θα βγει αυτοδύναμος ο ΣΥΡΙΖΑ, 15% μια συνεργασία μια κυβέρνηση συνεργασία με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και 18% μια κυβέρνηση συνεργασία με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Εάν περάσουμε στην επόμενη που είναι η πρόθεση ψήφου, εκεί μπορούμε να δούμε και τα ποσοστά και τα αποτελέσματα. 33,5 η νέα δημοκρατία, 25,5 καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτή τη δημοσκόπηση. Η διαφορά όπω φαίνεται και στη μέση εκεί είναι 8 μονάδε. Η Χρυσή Αυγή αισθητά μειωμένη στο 5%. 6,5% καταγράφεται σε αυτή τη δημοσκόπηση το Κινάλ και 5,5% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ένα ερώτημα το οποίο, όπως βλέπουμε και τις κάρτες, θα μας απασχολήσει στην πορεία και θα τα δείτε τώρα εδώ, είναι η ελληνική λύση. Την βλέπετε καταγεγραμμένη στο όριο της εισόδου της Βουλής στο 3%. Αυτό ε, δείχνει και ακριβώς δίπλα η μέρα 25 με λίγο παραπάνω ορια, οριακά εντός βουλή το 3,5% και αντιλαμβάνεστε ότι από εδώ και πέρα τουλάχιστον δημοσκοπικά είναι το αντικείμενο της συζήτησης το αν θα είναι η, η, η βουλή πεντακομματική, εξακομματική ή εφτακομματική. Έχει τεράστια σημασία το αν θα μπουν δύο ακόμη κόμματα στη Βουλή από αυτά που δημοσκοπικά λέμε πάντα κινούνται τώρα στο όριο του 3% συν πλήν ή εάν θα είναι η κλασική πεντακομματική Βουλή που σίγουρα θα δώσει μεγαλύτερα ποσοστά κυρίως στα δύο κόμματα. 11,5% ήταν στην κάρτα μας η αναποφάσιστη. Ψηλό ποσοστό για, ε, μεταξύ δύο εκλογικών αναμετρήσεων. Για λοιπόν, να... στις για... Με πολύ που είναι μεγάλο ενδιαφέρον. Για να είναι κατανοητό και mm -hmm. στους ε, τηλεθεατές μας, έχει τη σημασία του διότι όσο πιο μεγάλο ποσοστό μείνει εκτός Βουλής, τόσο πιο χαμηλά είναι ο πύχη τη αυτοδυναμίας, έτσι. Σωστά, σωστά, σωστά. Ή αντίθετα όσο πιο πολύ τα κόμματα που είναι εκτό βουλή. Ε, έχουν αυξημένο ποσοστό, πλησιάζουν να το πούμε και ναι. έτσι στατιστικά το 11-12%. Τόσο λιγότερο είναι το ποσοστό που θα χρειάζεται ο πρώτος για να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τώρα τις συσπυρώσεις. Από τον ΣΥΡΙΖΑ φεύγουν δυνάμεις προς τη Νέα Δημοκρατία 3%, προς το κίνημα αλλαγής 2% και προ άλλα κόμματα προφανώ είναι η γκρίζα ζώνη 4%. Με μια πολύ υψηλή συσπήρωση όμω που δεν είχε καταγράψει σε καμία άλλη δημοσκόπηση ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει 88%. Γιάννη, Αυτ... αν μου επιτρέψει, παρότι εγώ είναι γνωστό ότι είμαι πάρα πολύ δύσκολο απέναντι στι δημοσκοπήσει, παρότι την τελευταία φορά πέσανε σχετικώ μέσα, θέλω να πω ότι συγκρίνουμε την συσπήρωση του ΣΥΡΙΖΑ όχι με τι εθνικέ εκλογέ, αλλά με τι ευρωεκλογέ. Ναι, Έτσι, με τις δηλαδή, προηγούμενες ευρωεκλογές. Δηλαδή λέμε τι ψηφίσατε πριν από δύο Κυριακές και τι ψηφίζετε τώρα. Ε, εντάξει. Το 88% θέλω να πω μπορεί να μοιάζει πάρα πολύ ψηλό ή το 90% που βλέπουμε τώρα για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν έγινε και κανένα σεισμό με τι δύο τελευταίε εβδομάδε. Διαμορφώθηκε ένα πολιτικό κλίμα το οποίο είχε να κάνει με τη μεγάλη διαφορά. Αυτό είναι το πολιτικό γεγονό. Οπότε όσοι έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, φαντάζομαι λένε Παναγία μου έρχεται το Μητσοτάκης». Όσοι έχουν ψηφίσει με ζωτάκι, λένε με δύο κουβέντε, ερχόμαστε καβαλά στα άλογο. Δεν μου φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχουν και πολλέ πιθανότητε αλλαγή τάση. Όχι. Αν, αν συγκρίνει. Καταρχά, να πούμε ότι στατιστικά και επιστημονικά σωστά είναι να συγκρίνει ευρωεκλογέ ε... με ευρωεκλογέ και εθνικέ εκλογέ με εθικνές... εθνικέ εκλογέ. με απολύτω. Αλλά όμως... και η επιστημοσύνη, Γιάννη μου, εδώ πέρα, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Γιατί η επιστημοσύνη, συνήθω η επιστήμη, στηρίζεται στην προηγούμενη παρατήρηση, αυτό που λέμε πείραμα και αποτέλεσμα. Και τέτοιο πείραμα και αποτέλεσμα, δηλαδή back to back το είπε στην αρχή. Εκλογέ ναι. μέσα σε ένα μήνα δεν έχουμε τέτοιε εμπειρίε. Για να πούμε ότι μα υφέρει καλύτερα το συγκρίνουμε με το 2014 ή το 2015 που μ, μ, είναι πάρα μ, πολύ μακρινό πια μ, μ, με το, βάση το Μόνο το, το 2004 χρόνο. θα μπορούσε κάποιο να πει ότι είχαμε μια αντίστοιχη περίπτωση. Και Είχαν αυτό... γίνει το Μάρτιο οι εθνικέ εκλογέ. Ήταν ανάποδο το τότε. Ναι. Ναι, και ναι, ναι, τον ναι. Ε, Μάιο, αρχέ Μαΐου. Σωστά. Οι... Με μια διαφορά ότι εμεί τώρα χρησιμοποιούμε. Ακριβώ επειδή είναι αυτό που λέει και ο Διονύσης είναι αντεστραμμένο το πράγμα. Χρησιμοποιούμε τι ευρωεκλογέ για να προσεγγίσουμε το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Έτσι. Ενώ τότε ήταν δεδομένο και τα πράγματα ήταν πολύ πιο χαλαρά σε ευρωεκλογέ. Εντάξει. Σε γενικέ γραμμέ πάντω, για να μην ταλαιπωρήσουμε πολύ τον κόσμο με αριθμού και νούμερα, οι δημοσκοπήσει αυτέ που είδαμε εδώ δείχνουν ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν και πολύ σημαντικέ διαφορέ από ό,τι είχε προκύψει πριν από δύο μόλι εβδομάδε. Στην κάλπη πια των ευρωεκλογών. Πάνω κάτω τα ίδια ποσοστά, οι ίδιοι αριθμοί βγαίνουν σε ό,τι αφορά τις επόμενες εθνικέ εκλογές. Το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι ότι υπάρχει Εθνική Βουλή. Το ζητούμενο είναι αν θα έχουμε, έχουμε αυτοδύναμη μεγάπια... κυβέρνηση. Α... αντιστοίχηση με βάση τα ποσοστά που τα είδαμε και πολύ κοντά και στις δύο ναι. Τι... Τι... Είναι... Τι... ναι. Τι γράφει στη Βουλή, δηλαδή σε επίπεδο εδρών κλπ. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε τέτοια κάρτα, δεν ξέρω αν είναι η επόμενη. Εδώ, ε, ε, εδώ είναι η PALS για τον ΣΚΑΙ, πρόθεση ψήφου με αναγωγή όμως. Τι είναι αναγωγή, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι δεν έχουμε πια αναποφάσει τους. Τους έχουμε κατατάξει στατιστικά, επιστημονικά, με βάση την προηγούμενη ψήφο τους, ό,τι είχαν δηλώσει. 34,5% η Νέα Δημοκρατία, 26% ο ΣΥΡΙΖΑ. 5 η Χρυσή Αυγή, 7 το κίνημα αναργής, 5,5 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 8,5 εδώ η διαφορά, 8,5% καταγράφει τη διαφορά και τα κόμματα τα οποία μπαίνουν στη Βουλή, θα τα δούμε και στην επόμενη κάρτα, ε, όταν συνεχίσει έχουμε ακριβώς αυτό που λέγαμε και πριν και που ξαναλέω θα είναι ζητούμενο, θα το, θα το κουβεντιάζουμε πάντα αυτές τις επόμενες τρει εβδομάδες, 3% ελληνική λύση, 3,5%. Πάμε να δούμε το χάρτη τη Βουλή. Αυτό για τα που έλεγε. Που... Ναι. 156 το πρώτο σενάριο. Το πρώτο σενάριο ποιο είναι εξακομματική Βουλή. 156 Νέα Δημοκρατία, 80 ΣΥΡΙΖΑ, 21 το Κινάλ, 17 το Κομμουνιστικό Κόμμα, 15 Χρυσή Αυγή και 11 βουλευτέ το Μέρα 25 σε περίπτωση που αυτό είναι μέσα στη Βουλή. Μόνο ω εκτοκόμμα. Να δούμε και την επόμενη. Το δεύτερο σενάριο είναι η εφτακομματική βουλή. Με 5, ένα δηλαδή, δηλαδή και οι δύο μέσα. Ναι. Και η ελληνική λύση και η μέρα 25. 152 βουλευτέ η Νέα Δημοκρατία. Χάνει εδώ δύο βουλευτέ. 77 ο ΣΥΡΙΖΑ. 21 το Κινάλ. 16 το Κομμουνιστικό Κόμμα. 15 η Χρυσή Αυγή. 9 η ελληνική λύση. Και 10 βουλευτέ ο μέρα 25. Βασικά το κόμμα το 7 ο α πούμε, αν μπει, κόβει από το πρώτο και από το δεύτερο. Σωστά, Αυτό είναι χοντρά σωστά, χοντρά. Σωστά, Εκεί σωστά. παίζεται λίγο και το παιχνίδι και βεβαίω αφορά πολύ περισσότερο τον πρώτο που μία ή δύο έδρε μπορεί να παίξουν και την αυτοδυναμία. Να κρατήσουμε σωστά. δύο πράγματα, γιατί έχουμε για εδώ να τα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Δύο, ναι. δύο πραγματάκια είναι. Στη σειρά συμφωνούν. Στα ποσοστά, και μιλώ για τι δύο δημοσκοπήσει, στα ποσοστά πάνω κάτω τα ίδια. Ναι. Στι έδρε. Περίπου, κάτω, αλλά... Πάνω κάτω τα ίδια. Ε, Αυτό που ότι... βλέπετε τώρα στην, στην οθόνη μα είναι τη MRB, η δεύτερη δημοσκόπηση. 7,6 δίνει τη διαφορά. Πάνω κάτω λέμε είναι τα ίδια. 34,5 είναι το κατώτερο. 39,5 με 25,5 με 30 θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και Στο σε... 9% είναι η Και διαφορά. Σε... Άλλη, 9 σε μια στεγνή πολιτική ας πούμε ανάγνωση, εγώ θα έλεγα. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει του δικού του, η Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ κοντά στην κατάκτηση του στόχου και το κοινάλ δεν το βλέπω να ψηλή τσουμπάει η Διονύση. Ε, Πάντω δείχνει μια σταθερότητα. Είναι από χαμηλότερα από τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Γιώργο και Γιάννη, τα, τα διλήμματα και αυτά που περιμένουμε να μάθουμε από τα αποτελέσματα τη εθνική κάλπη δεν είναι πάρα πολλά. Έτσι. Το ένα είναι η διαφορά που θα κάτσει και περίπου έχουμε και τον μπούσουλα των ευρωεκλογών που μα δείχνει μια κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι αν θα είναι 5 ή αν θα είναι 7 μάξιμουμ, διότι 8 δεν μπορεί να είναι. Δεν φαίνεται κανένα άλλο κόμμα πέρα από τη Μέρα και του κυρίου Βελόπουλου το κόμμα που να έχει μια προοπτική να περάσει το 3%. Ε, εάν δεν τα καταφέρουν και αυτά, θα πάμε σε μια πεντακομματική βουλή. Αυτό θεωρείται δεδομένο και κλειδωμένο. Μπορεί να, είναι απλά τα 6, Μπορεί να είναι 6 και 7 το μάξιμουμ. Αυτό είναι. Και εκεί εξαρτάται και από τι διαφορέ και την οροφή τη Νέα Δημοκρατία που είναι το τελευταίο που περιμένουμε να μάθουμε από την κάλπη για να δούμε αν θα έχουμε την αυτοδυναμία ή αν θα έχουμε ένα θρίλερ. Αυτά είναι πάντω. Δεν περιμένουμε κάτι περισσότερο. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Χριστάκο, να καλωσορίσουμε την κυρία Στεργίου. Γεια σα, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε. Και βεβαίω να καλωσορίσουμε και τον βουλευτή Κορυνθία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Ψυχογειό. Με εσά σε πολύ λίγο μετά τι διαφημίσει, γιατί τα νούμερα τα είδαμε. Να δούμε τώρα για την ουσία πίσω από αυτά. Πασάρουμε. Επιστρέψαμε να ξαναπούμε λοιπόν mm -hmm. Γιώργο Ψυχογιώ μαζί μα. Καλώ ήρθατε. Βουλευτή Κορυνθία. Πρώην θεωρητικό, αφού διαλύθηκε η Βουλή, yeah. εκ νέου υποψήφιο. Απούμε καλή επιτυχία των καλά. προτέρων. Ε, αυτό δεν θα σα μπλέξουμε με τα ποσοστά και mm του -hmm. αριθμού. Είδαμε τα δημοσκοπικά ευρήματα τα πλέον πρόσφατα. Φαίνεται όμω από αυτά ότι και οι νέε εκτιμήσει σα ότι έχουμε μία κάλπη που ξεκινάει από το μηδέν. Είπε ο Αλέξη Τσίπρα προάλλη σε μια συνέντευξή του ότι το πρωινό τη 7η εκείνη την Κυριακή Ιουλίου, οι κάλπε θα είναι άδειε και μετά θα αρχίσουν να πέφτουν τα ψηφοδέλτια μέσα. Άρα ξεκινάμε περίπου από την ίδια αφετηρία. Όλοι δεν ισχύει έτσι. Αυτό το αποτέλεσμα που καταγράψαμε στι ευρωεκλογέ είναι ένα αποτέλεσμα που δύσκολα αλλάζει. Ναι, πρέπει όμω να διακρίνουμε μεταξύ των δύο εκλογών. Δηλαδή, ε, είναι όντω διαφορετικέ εκλογέ. Οι εθνικέ εκλογέ, ακόμα και να έρχονται πολύ κοντά, όντω. Αλλά το διακύβευμα ή το κατά πόσον είναι χαλαρή η ψήφο ή μόνο διαμαρτυρία έχει μια διαφορά. Ε, αυτό έχει αποτυπωθεί και στο παρελθόν, οπότε είναι κάτι που μπορούμε να το συγκρίνουμε. Ε, σίγουρα έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να σα μεταφέρω και να μεταφέρω και στου τηλεθεατέ μα και ένα άλλο κλίμα το οποίο δείχνει μια συσπήρωση και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι οποίοι δεν συμμετείχαν, κάποιοι οποίοι δεν ψήφισαν, κάποιοι οποίοι ήθελαν να στείλουν ένα μήνυμα και το σεβόμαστε απόλυτα, διότι και λάθη έγιναν και αδικίε υπήρξαν. Αλλά υπήρξε και ένα σημαντικό έργο, το οποίο εμεί έπρεπε να το έχουμε αναδείξει νωρίτερα. Και σα πληροφορώ ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ένα έργο το οποίο έγινε μέσα στι δυσκολίε δεν αναδείχθηκε παρκώ. Είτε με ευθύνη των βουλευτών, είτε του κόμματο, είτε τη κυβέρνηση. Επομένω, προσπαθούμε μέσα σε αυτό το μήνα, σε ένα καλύτερο κλίμα για μα, να το αξιοποιήσουμε και να το εκμεταλλευτούμε αυτό το έργο. Τώρα με, με βάζετε τουλάχιστον εμένα στον πειρασμό να βάλω άλλα ερωτήματα σε σχέση με την αξιοποίηση επικοινωνιακά των όποιων πεπρα, πεπραγμένων. Πώ να γίνει άμα στο ένα κανάλι βάζετε εμπάργκο, σε άλλα μέσα υπάρχει μια πολεμική. <laughs> Κοιτάξτε, κοιτάξτε, εντάξει, ε, δεν είναι μόνο το θέμα των μέσων, που η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα είναι απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν το, δεν το θέτω μόνο με την έννοια των μέσων, το θέτω και με την έννοια τη δική μα λειτουργία, κομματική λειτουργία, ναι. του ανοίγματο στην κοινωνία και το κατά πόσον ενημερώνει τον κόσμο για κάποιε δυνατότητε που έχει, για κάποιε παρεμβάσει που έχει κάνει φιλολαϊκέ. Θα σα δώσω μια εικόνα. Πριν από δύο μήνε, κάποιο με ρώτησε σε κάποιο χωριό τη Κορυνθία αν μπορεί να πάει στο κέντρο υγεία για να κάνει συνταγογράφηση όντα ανασφάλιστο. Κάτι το οποίο δείχνει ότι ενώ έκανε μια πάρα πολύ καλή ρύθμιση που κάλυψε πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπου, δεν την είχε ή επικοινωνήσει ή αξιοποιήσει ή διαφημίσει όπω πρέπει. Δηλαδή, αυτό είναι πρόβλημα κυρίω δικό μα. Κάποια πράγματα τα οποία τα νιώθει στην πράξη ο πολίτη δεν χρειάζεται τη διαφήμιση. Σωστό, σωστό. Αλλά κάποια χρειάζονται και διαφήμιση. Διότι καλό είναι το από στόμα σε στόμα ή ότι εγώ παίρνω το τάδε επίδομα ή ότι πήγα στο νοσοκομείο και ήταν τη διαφορά. Αλλά θέλει και μια πρόθεση για να το αξιοποιήσουν κι άλλοι. Γιατί... Πάντω επιτρέψτε μου, κύριε Σκογέ, σα ακούω εδώ στην κουβέντα και mm. με, με, σας ακούω και με προσοχή. Η πρώτη ερμηνεία για το κακό εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών είναι ότι ο κόσμο δεν κατάλαβε. Τώρα πάμε στη λογική, ο κόσμο δεν κατάλαβε γιατί εμεί δεν του τα Ναι. Όχι, εγώ λέω... Δεν είναι ακριβώ έτσι, αν πω... μου επιτρέπετε, ναι, να ναι, σα ναι, πω ναι, και ναι, εγώ κάτι, ναι. γιατί σα ακούω, σα λέω με προσοχή. Ναι, ναι. Προφανώ και υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείτε να τα πείτε πιο πιστικά, πιο φωναχτά. Ίσως, ξέρω εγώ, με μια διαφορετική και πιο απλή, απλή, γλώσσα. Από την άλλη πλευρά, εγώ ας πούμε πρώτη φορά άκουσα τον Αλέξη, δεν πρέπει να λέει μισή συγγνώμη. Υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα τα οποία έχουν περάσει στον τούκο. Και αν θέλετε να ξαναβρείτε την επικοινωνία με τον κόσμο, πρέπει να μιλήσετε για το μάτι, με μεγαλύτερο θάρρος. Πρέπει να μιλήσετε για τη μάδρα, με μεγαλύτερο θάρρο. Πρέπει να μιλήσετε για τη διάψευση τη ελπίδα που ήταν το νόμισμα που σα έφερε στην εξουσία. Αυτά μέχρι τώρα, 14 Ιουνίου, επέτειο του Ευρωμπάσκετ σήμερα, δεν τα έχουμε ακούσει. Ναι, νομίζω ότι σε ένα βαθμό έπαιξε ρόλο και η αυτοκριτική, που θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερη σε κάποια ζητήματα. Νομίζω ότι το μάτι αξιοποιήθηκε κιόλα και υπήρξε και μια την από πολλέ πλευρέ, αλλά δεν θα σταθώ στο μάτι, θα σταθώ σε άλλε. Πιστεύετε τελευταί. ότι υπήρξε κάτι από το οποίο πάθατε μεγαλύτερη ζημιά. Σα ανέφερε το μάτι συγκεκριμένα. Εγώ... Όχι για λόγου προσωπικού, ναι. αν και. Πρέπει να ναι, σα ναι, πω ότι ναι, ναι. το σπίτι μου εμένα εκεί ήταν. Ε. Ναι, ναι, ναι. Λέω όμω το εξή. Δεν μιλήσατε για πράγματα που ήταν σημαντικά με γενναιότητα. Και έχετε μπροστά σα τρει εβδομάδε και απορώ αν από το να λέμε αυτά που είπα πριν από λίγο, δηλαδή φταίει ο κόσμο δεν κατάλαβε, με εμεί που δεν τα κατάλαβε, να μιλήσουμε στο τέλο α πούμε και για πράγματα τα οποία στη θητεία σα θα θυμούνται δύο-τρία πράγματα. Τι φαντάζεστε ότι θα θυμούνται. Τι πρέσπε, το μάτι που έκατσε στραβά, Αυτά είναι, δεν είναι πολλά. Ναι, αλλά μπορούν να θυμούνται και πολλά θετικά που έγιναν, όχι μόνο τα αρνητικά. Εν πάση σε αυτό που λέτε, όντω, όντως, α πούμε, το μνημόνιο έφερε πολιτικέ που ήταν ξένε σε εμά. Και γι' αυτό έβαλε το κερασάκι σε μια τούρτα των άλλων δύο μνημονίων. Οπότε επιβάρυνε περισσότερο την κοινωνία. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είμαστε και πιο αυτοκριτικοί σε κάποια μέτρα λιτότητα που εφαρμόσαμε, προβάλλοντα βέβαια και ένα παράλληλο πρόγραμμα το οποίο και το οποίο ήταν σημαντικό, είτε στην υγεία, είτε στην παιδεία, είτε στο κοινωνικό κράτο, είτε στι υποδομέ κλπ. Άρα έχει μια βάση σε ένα βαθμό αυτό που λέτε εσεί. Δεν μπορούμε εμεί να απολογηθούμε για άλλα τα δεινά 40 ετών, και είναι εύλογο αυτό όπω καταλαβαίνετε, ούτε να ανταλλάξουμε όλα σε 4 χρόνια. Αλλά νομίζω ότι και αυτό σε ένα βαθμό έπαιξε ένα ρόλο. Έπρεπε να ήμασταν πιο γενναίοι σε κάποιε κριτικέ, όχι απαραίτητα σε όλα τα ζητήματα που είπατε. Θέλω να ρωτήσω κάτι την Ελένη. Σαν τον κύριο ψυχογείο που είναι ένα νέο άνθρωπο, να πω την αλήθεια, αν και είμαι αρκετά επιμελή τηλεθεάτη, Α, έχω δει και πολλέ φορέ. Ε, όχι ιδιαίτερα. Ναι, ναι δεν είναι από του Όχι ιδιαίτερα. Είμαστε πιο πολύ στα τοπικά μέσα και λιγότερο στα κεντρικά. Ελένη, τι λοιπόν, γίνεται, μάλλον Υπάρχει μια έννοια. Να έχουμε φουρνιά. τηλεπάθεια. Γιατί αυτό ακριβώ ε, συζητούσαμε και πριν μπούμε λοιπόν εδώ στο στούντιο. Και συζητούσαμε ότι εγώ, ε, που του έχω δει και από το 2015, έχω δει αλλαγή. Και όχι μόνο στο ότι έχουν βγει μπροστά νέοι, όπω ε, είναι ο κύριο Ψυχογειό, αλλά έχει αλλάξει και η νοτροπία. Δεν θα πω ότι έχουν γίνει πασόκ. Γιατί ήταν λίγο πιο ριζοσπαστική και λίγο πιο έντονη και πιο επαναστατική στον τρόπο, τρόπο και πιο αιμονική στον τρόπο που συζητούσαν μαζί σου. Ηταν απόλυτη. Τώρα βλέπει μια άλλη αντιμετώπιση των πραγμάτων, πιο ήπια, πιο μετριοπαθή. Σωστά, κύριε Ψυχογένεια. Ναι, χωρί να ξεχνάμε με τι αρχέ μα, αλλά γνωρίζοντα mm. και τα δεδομένα στην πραγματικότητα μήπως έχει να και πώ εφαρμόζονται. Μήπω έχει να κάνει και με το ηλικιακό. <ΣΣ> Μεγάλο το Η ηλικία, ηλικία δεν καθορίζει πάντα ούτε τι ιδέε, ούτε τι τοποθετήσει μπορεί να είναι και άνθρωποι μεγαλύτεροι, οι οποίοι να έχουν ένα επίπεδο που να μπορούν να, να διαχειριστούν μια κατάσταση καλύτερα. Σίγουρα Πάντως, υπάρχει. Επειδή εγώ είμαι σχετικά μεγαλύτερο από εσά, <laughs> μπορεί και καμιά 20, -20 χρόνια. <laughs> το ρωτώ με ποια έννοια. Ότι οι αντιλήψει περί δικαιωμάτων, για παράδειγμα, Ζωστό. ήταν πάρα πολύ. ήταν η αιχμή του δόρατο για τη λεγόμενη ανανεωτική αριστερά στην Ελλάδα. Ήταν αν το προνομιακό τη πεδίο. Και νομίζω ότι κάναμε πράγματα. Στα θέματα των δικαιωμάτων δεν και, θέλω των, να το... και των ελευθεριών, δεν δηλαδή. θέλω να το προσπεράσω. Mm -hmm. Και άλλα ζητήματα. Σήμερα βλέπω έναν νέο κόσμο να βγαίνει μπροστά, ο οποίο να προσπαθεί να υπερασπίσει ό,τι έγινε σε επίπεδο διαχείριση μνημονίου. Όχι, από μένα δεν το υπερασπίζω όπω καταλάβατε. Θεωρώ δηλαδή ότι. Δεν λέτε και μπο... Δεν δε μπορώ να διακρίνω μεταξύ μνημονίων. Ακόμα και αν η διαπραγμάτευση που έγινε είχε όρου καλύτερου από τα προηγούμενα. Μεταξύ μνημονίων δεν μπορούμε να διακρίνουμε. Είναι συγκεκριμένε πολιτικέ αντιλαϊκέ, οι οποίε όμω είχαν και κάποιε μεταρρυθμίσει που οι προηγούμενοι δεν τόλμησαν να κάνουν, ενώ είχαν μνημόνιο. Για παράδειγμα, ο ΕΦΚΑ ή τα κτηματολόγια δεν τα προχώρησαν. Να ρωτήσω κάτι, επειδή Έτσι. βάλατε το θέμα τη υγεία και βλέπω ότι το βάζει οριδών όλο το σύστημα mm. του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ότι ε, μειώσαμε τα ελλείμματα, ίσω έχουμε και πλεόνασμα πια mm -hmm. στο χώρο τη δημόσια υγεία. Εγώ να τα δεχτώ όλα αυτά. Ε, Εκτιμάται. Το παρουσιάζεται ως κεντρικό θέμα mm -hmm. πια να σα αξιολογήσει θετικά ο πολίτης. Εκτιμάται ότι ο μέσος πολίτης έχει την αίσθηση ότι το σύστημα υγείας, η εικόνα των νοσοκομείων, mm. η ταλαιπωρία δική του όταν φτάνει σε ένα νοσοκομείο είναι μικρότερη από το παρελθόν, ότι η εικόνα είναι καλύτερη. Που Κατηγορηματικά ναι. Ναι κατηγορηματικά, ναι, και θέλω να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό. Μπορεί βέβαια. Επειδή καταργήθηκε η είσοδο στα μόνο, νοσοκομεία. Όχι μόνο. Επειδή ακριβώ ε, από ελληματικά γίνανε πλεονασματικά, και αυτό σημαίνει ότι είχαν δυνατότητε και προσλήψεων και υποδομών, αλλά και βελτίωσε βελτίωση των υπηρεσιών. Ε, επιπλέον είχαμε συνεργεία με εργολάβου σε όλα τα νοσοκομεία, τα οποία κόστιζαν πάρα πολύ στα νοσοκομεία και έδιναν 300 ευρώ στου εργαζόμενου, και τώρα υπάρχουν ατομικέ συμβάσει με τα νοσοκομεία. Και γιατί βέβαια είχαμε και αυτό όπως είπατε, τα 2,5 εκατομμύρια ασφάλιστων, τα οποία είχαν πρόσβαση και βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχει δρόμο ακόμα και ότι υπάρχουν λήψει και προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά λέμε σε αυτό το τομέα θεωρώ ότι κάναμε μια πολύ σοβαρή δουλειά, όντω. Ναι, τώρα υπάρχουν και ερωτήματα τα οποία είναι πώς να πω, πολύ πολιτικά. Και δεν είδατε τον Αντώνιο Ρόιτερ προχτέ. Ο Αντώνιο ρώτησε τον Πρωθυπουργό, θα γίνει χάσει. πολύ νορμάλη ερώτηση, κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, απάντηση δεν πήραμε, και δύσκολο. Αλλά υπάρχει τέτοιο θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, θα είσαστε ευχαριστημένοι αν είσαστε το κόμμα του 25% που βλέπουμε στι δημοσκοπήσει, Εντάξει, Για... όλα καλά. Γίναμε ο κυρίαρχο πόλο στην κεντροαριστερά, <κυρίζει> Θα σα απαντήσω. Ε, φαίνεται φαίνεται όντω ότι συγκροτείται ένα πόλο ο οποίο εκφράζει δυνάμει που είναι από αυτό που λέμε εμεί ριζοσπαστική αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία. Και με κάποιου ανθρώπου προοδευτικού, ενδεχομένω κεντροδεξιού που εμπιστεύονται το ΣΥΡΖΑ. Φαίνεται ότι σχηματίζεται ένα πόλο περίπου εκεί, στο 25% ή και παραπάνω. Παρ' όλα αυτά, εμεί εμείς τώρα είμαστε στην αριστερά και εγώ είμαι από πολύ μικρός. Ε, αυτός ο σκοπός είναι να παραμείνει σε ένα κόμμα το οποίο να έχει κάποιες βασικές αρχές και αξίες και να τις περασπίζεται σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, το να λες ότι εγώ σε κάθε περίπτωση και με κάθε τρόπο θέλω Ακόμη να είμαι κυβέρνηση να το θέλει τώρα, η κοινωνία, είναι ζήτημα. Αυτοί. Ακόμη και αν αυτό Επιβάλλει μια επιστροφή στα, στα όρια του 4%. Όχι, Οπότε, όχι έτσι περιχαρακώνεσαι όχι, και υπερασπίζεσαι τον κόμμα. Όχι εξ Το γεγονό ότι έχουμε, έχουμε συγκροτήσει τώρα έναν κόμμα. Εάν σώλο... αισθάνεστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα εξουσία και πρέπει να παραμείνει mm. κόμμα εξουσία, προφανώ πρέπει να είναι πολύ συλλεκτικό. Θα σα Μα αυτό λέω. Το στίχημα τη επόμενη μέρα είναι αυτό. Πώ ένα κόμμα το οποίο έχει ε, ε, κατοχυρώσει ας πούμε, ένα 25 ή 30% θα το δούμε τη 100. Πώ μέσα σε αυτό το κόμμα θα μπορέσει να κάνει ένα σύγχρονο αριστερό κόμμα, το οποίο να ενσωματώνει όλε αυτέ τι δυνάμει, κάτι το οποίο δεν κάναμε το προηγούμενο διάστημα. Ο κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ είναι εκτό. Αυτό έλεγα πριν. Ναι. Είναι εκτό ο κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα να του δώσει αρμοδιότητε, να το θεωρήσει ειδικό του και να πει ένα βήμα πιο πέρα. Ε, η κυβέρνηση σίγουρα είναι ένα εργαλείο. Πάρα πολύ σημαντικό για κάθε χώρο, για κάθε κόμμα και τη θέλουμε. Και την επιδιώκουμε και θα την επιδιώκουμε πάντα. Αλλά, αλλά θα έχετε πολλέ. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Ξέρεις, όταν, όταν κάποιο τέσσερα χρόνια έχει αυτοκίνητο, οδηγό, <laughs> πάρκινγκ, τηλέφωνο. Όχι τόσο μεταγλιτό. σε εμά. Όχι, mm -hmm. mm -hmm. όχι τόσο σε ναι, εμά. Όχι. όχι, τόσο. Δεν ακόμα, είναι, όχι, είναι, τόσο, ακόμα όχι, τόσο, ακόμα όχι τόσο. Ευτυχώ. Για καθίστε τώρα, <laughs> γιατί έχουμε εδώ πέρα την Ελένη την οποία δεν την έχουμε αξιοποιήσει. Ναι. Γιατί. Να ρωτήσω κάτι που να, με αξιοποιήσετε. Παρακαλώ. Πασόκ. Γίνεστε Πασόκ. Θέλετε να γίνετε Πασόκ. Βλέπω και... έτσι μια τάση τέτοια. Δεν ξέρω, μήπω πάρετε, και... πάρετε και σε τον το ήλιο, δεν ξέρω. Το πράσινο το πήρατε ήδη, ήδη και ο ήλιο. <laughs> ε, κοιτάξτε, ένα μεγάλο μέρο των ψηφοφόρων του Πασόκ αυτή τη στιγμή έχουν εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όμω είναι κυρίω από τη βάση του Πασόκ. Και μια προοδευτική συμμαχία, εάν θέλει να τη συγκροτήσει αξιοπρεπώ και να έχει και προοπτική, πρέπει να είναι με αυτή τη, με αυτή τη λογική. Με συμμαχίε από τα κάτω, με ανθρώπου του κοινωνικού ΣΥΡΙΖΑ, ανθρώπου εκτό ΣΥΡΙΖΑ προγραμματικές συμφωνίες κλπ. Γίνανε και αστοχίες, γίνανε και αστοχίες κεντρικά, οι οποίες ενδεχομένως να κόστισαν ε, και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να συσπήρωσαν και το ΚΙΝΑΛ. Αλλά από εκεί και πέρα, σε καμία περίπτωση, εμείς δεν θέλουμε να υιοθετήσουμε πρακτικές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες και αυτές συνέβαλαν στο να οδηγηθεί η χώρα εδώ, μπορούμε να συζητήσουμε σε ένα πλαίσιο αξιών του κοινωνικού κράτους, των ελευθεριών, των δικαιωμάτων, που λένε ότι ακόμα τα υπερασπίζονται. Ελένη, θα δούμε αυτό που σαν τον κύριο ψυχογείο να είναι, να το πω έτσι τώρα, Πέριξ του Αλέξη Τσίπρα, γιατί εγώ από ό,τι λέει κρατώ ότι το κόμμα θα χτιστεί ή χτίζεται, το μέλλον θα δείξει, γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, ο οποίο κάποιο από του παλιού <laughs> που εγώ τουλάχιστον γνώριζα, δεν του βλέπω και πολύ. Δηλαδή και μιλάω για βαριά ονόματα. Ούτε το Τραγασάκι βλέπω να πρωταγωνιστεί σε αυτή ο την αυτοί, ιστορία, πόσο άλλο μεγαλύτερη. Αυτή που αναφέρει, δηλαδή ο κ. Τραγασάκη, ο κ. Ευκλήδη Τσακαλώτος, ο Νίκο ο κύριο Πάνο Κουρλέτη. Είναι το λεγόμενο διευθυντήριο. Δηλαδή, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν πίσω, οι οποίοι δίνουν τι οδηγίε και τι συμβουλέ και μπροστά θα είναι νέα πρόσωπα, όπω είναι η Έφη Αξιόγλου. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο τελικά κέρδισε τι εντυπώσει, πέρασε τι εξετάσει με επιτυχία. Θεωρείται και από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από τον κόσμο. Ο που... Νάσο Ιλιόπουλο. Και ο Νάσο Ιλιόπουλο επίση. Ε, είναι ο Δημήτρη Τζανακόπουλο, ακόμα και αν δέχθηκε κριτική, γιατί είναι ένα άνθρωπο πληθωρικό με και εκρήξει και απόλυτο. Είναι παρόλα αυτά παραμένει στην αυλή του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Και μετά είναι και η ομάδα του. Δηλαδή η ομάδα τη επόμενη μέρα. Με ποιου θα πάει. το ψυχογείο είναι μέσα. <Σ> δεν ξέρω γιατί για τον γιατί, κύριο το ψυχογιό. Δεν το προσωποποιείτε πολύ. Γιατί, γιατί <σχερ> δεν, <σχερ> μα και εδώ, μα πρόσωπα, δεν έχει πρόσωπα η πολιτική έχει, εν, εν τέλει. Έχει, το έχει, έχει το προφίλ αλλά... για να είναι. Έχει καταρχάς πρόσωπα. Είναι με τη προφανώς Βίκου, έχει πρόσωπα, τα οποία όμως είναι φορείς κάποιων ιδεών και συλλογικών αποφάσεων. Δηλαδή εγώ το τηρώ αυτό ακόμα και στην περιφέρειά μου. Είναι, αυτό το προφίλ, είναι ο Αλέξης Χαρίτσης επίσης, είναι και στην, στην αυλή. Είναι η κυρία Ράνια Σβίγου, μάλλον στην ομάδα τώρα αυτή της νέας γενιάς, τα ψηφοδέλτια. Ε, κυρία Νοτοπούλου. Πεςτε ότι θέλετε, αλλά εγώ το ηλικιακό το βλέπω μέσα πάρα πολύ έντονα. Πολύ, πολύ έντονα βέβαια, είναι, είναι ανανέωση. η γενιά μου, εσείς γεια σας. Με πολλούς και πολλές από τους οποίους βέβαια έχουμε και μια διαδρομή ετών. Δεν το αμφισβητώ. Διότι... Ξεκινήσαμε από την νεολαία του συνασπισμού, από τα κινήματα, από τι διαδηλώσει, από τι το ε, θέμα... Παρεμβάσει και όλα αυτά. Το Άρα θέμα με αυτού γιώργο... που, που, ακούμε δεν είναι τυχαίοι και τυχαίε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια σταθερή διαδρομή. Και ο κ. Ζαχαριάδη, μην ξεχάσουμε. Ο ναι. κ. Ναι. Ναι, Ζαχαριάδη ναι. έχει δώσει τη μάχη του και στη Βουλή. Με ναι, σαν ανιδιοτέλεια και εντυμότητα. Είναι πολύ καλά στελέχη. Να. Το θέμα Γιώργο και την Ελένια Φορά, ναι. Mm. και τον κύριο Ψυχογειό, είναι αυτό να λειτουργήσει. Είναι άλλο πράγμα να θέλει να βάλει μπροστά νέου και άλλο πράγμα οι κάλποι που θέλει mm. σταυρό αυτούς τους νέους να τους αναδείξει και να τους φέρει στη Βουλή, διότι αν Χριστώ. δούμε τι έγινε και στις ευρωεκλογές, Σωστό. ακόμη Σωστό. Και... Την πονηριά μου, γιατί το κοινό κατα... του ΣΥΡΙΖΑ κατα... Κατα... στην δημοκρατία, δημοκρατία, δημοκρατία έχει στραφεί, έτσι. Εγώ λοιπόν, ε, νομίζω, αν είδες, νομίζω και γενικό γι' αυτό στήνο. του το είπες. Στο, ξε... στο ξεκίνημα <laughs> είπα, είστε 25% είστε ευχαριστημένοι κτλ. γιατί προσωπικά πιστεύω και το βρίσκω και ανθρώπινο, όταν κάποιο πει, εμείς γίναμε ένα κόμμα εξουσίας. Και ξαφνικά υποχωρήσαμε σε μια θέση παρακάτω. Ακόμα και αν δεν βάλει θέμα ηγεσία, θα γκρινιάξει. Δεν υπάρχει mm. περίπτωση να μην γκρινιάξει. Προφανώ. Έτσι. Και στην γκρίνια, λοιπόν, νομίζω ότι η καλύτερη ασπίδα είναι γύρω σου να έχει αυτού που θα σε στηρίξουν. Την ομάδα και όχι βέβαια, αυτούς δηλαδή, που θα από πριν για την επόμενη μέρα και είναι και το, τα συνέδρια μετά. Σωστά. βέβαια, ναι, ναι. ναι, ναι. Οπωσδήποτε, είναι οπωσδήποτε, κλασικό. Οπωσδήποτε θα ακολουθήσει. <laughs> κλασική σε, σε κάθε περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι θέλει ένα συνδυασμό. Δηλαδή θέλει ένα συνδυασμό και ανθρώπων έμπειρων οι οποίοι έχουν βιώματα και παραστάσει και έχουν προσφέρει και νεότερων οι οποίοι και μπορούμε να προσφέρουμε και έχουμε μια διαφορετική αντίληψη σε ορισμένα πράγματα και μπορούμε να κάνουμε διαφορά. Τελευταία ερώτηση, τουλάχιστον από μένα. Τι θα είναι καλό αποτέλεσμα, και μην μου πείτε η νίκη Κα, τώρα όχι, για λέτε. Μιλήσω και... ευθέω. Καλό αποτέλεσμα θα είναι σαφέστατα μια μεγάλη μείωση τη διαφορά, η οποία να δείχνει και την πίεση προ τη Νέα Δημοκρατία. Ε, δεν μα χαίρετε ένα νούμεράκι έτσι. Για... με θα... με δημοσκοπήσει ε, και γενικά. Ε, κοιτάξτε ε, από το 9,35. Έχουν κάνει με τι δημοσκοπήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολε. Δηλαδή, πραγματικά ο κόσμο τώρα λειτουργεί με έναν τρόπο τον οποίο σε πολλέ περιπτώσει δεν μπορεί και να ανοιχνεύσει. Είναι γεγονό ότι υπάρχει μια ρευστότητα η οποία και εμεί τη βλέπουμε και επομένω όντω είναι και δύσκολη δουλειά δημοσκοπή. Έτσι κι αλλιώ. Εγώ δεν λέω ότι το είπατε κι εσεί. Πολλέ απέτυχαν. Άλλε πέτυχαν. Αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια διαφορετική φάση από το 2015. Δηλαδή τώρα ο κόσμο θα ψηφίσει με συγκεκριμένα κριτήρια πιο όρημα και πιο συγκεκριμένα από το 2015 <σχυ> που εκεί <σχυ> με είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Και ανθρωπιστική κρίση και όλα αυτά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να είστε καλά, χάρηκα πολύ, ευχαριστώ. Να καλά. Και είστε πάντα εφόσον όπω και όλοι οι νέοι άνθρωποι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε <�coming> Στεργίου. Εγώ σα ευχαριστώ. Και τώρα... Η Ελένη δεν θα μείνει μαζί μα. Η Ελένη ε, μπορεί να μείνει πάντα μαζί μα. <đấy> <θυστά> <laughs> να πάμε όμω στο Λάζαρο τον Πελσιο, γιατί καλά τα συζητάμε εμεί εδώ για τι εκλογέ και δεν συμμαζεύεται. Αλλά τα πράγματα με την Τουρκία είναι πολύ σκούρα και διαρκώ εντυνόμενα, θα λέγαμε. Λάζαρα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιε πληροφορίε οι οποίε μιλούν ότι για το γεωτρύπανο Φατίχ ή Πορθητή, όπω είναι γνωστό, ότι βρίσκεται ακόμα, όπω και βρίσκεται για 40 μέρε και συγκεκριμένα από Τετάρτη 4 Μαου, 35 περίπου ναυτικά μίλια δυτικά του ακροτηρίου Ακάμα στην Κύπρο, που είναι, είναι μέρο ΑΟΣ τη Κυπριακή Δημοκρατία εκεί που βρίσκεται, και ότι ετοιμάζεται να ξεκινήσει γεωτρήσει. Ε, τώρα, από εδώ και πέρα τι συμβαίνει, να πούμε δύο πράγματα. Η Τουρκία ποντάρει στις ε, σχέσεις Τουρκίας και ΕΠΑ... οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Ναδύρ και όπως ξέρετε γύρω από την Κυπριακή ΑΟΣ και τα διοδοτημένα οικόπεδα... υπάρχουν και αμερικανικά συμφέροντα. Και στο δεύτερο που ποντάρει είναι τα νομικά μέτρα στα οποία μπορεί να προχωρήσει. Τα οποία, βέβαια, να πούμε για την αποτελεσματικότητά τους... Ότι ειδικοί θεωρούν ότι μπορεί να έχουν μια περιορισμένη χρονική διάρκεια και θα σας εξηγήσω γιατί. Ας πούμε, ε, τα Διεθνή Εντάλματα Σύλληψης, για τα οποία είχε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Αξόη, που είχε μιλήσει τότε για δημοσιεύματα ότι θα προχωρήσουν οι Κύπροι σε Διεθνή Εντάλματα Σύλληψης, ε, επιβεβαίωσε Τούρκος αξιωματούχο, ε, συγγνώμη, Κύπριος αξιωματούχος ότι έχουν γίνει εντάλματα σύλληψη, έχουν εκδοθεί και μάλιστα είναι και σε αριθμό διψήφια. Αυτά είναι ικανά να αποθαρρύνουν εταιρείε οι οποίες συνεργάζονται με την Τράο που είναι η τουρκική εταιρεία πετρελαίου, η ανώνυμη εταιρεία πετρελαίου αλλά Υπάρχει και τρόπος σιγά σιγά η Τουρκία να προσπαθήσει να ανεξαρτητοποιηθεί από αυτές τις εταιρείες οι οποίες θα επηρεαστούν από τα διεθνή εντάλματα σύλληψης και να προχωρήσει μόνη της. Σε άλλου και... για να το πούμε και αυτό, η Τουρκία δεν έχει πει καθαρά ότι ο πορθητής κάνει γιότρισε. Όχι, αυτό Έτσι, εννοείται. Αυτό, αυτό επίσης, να είμαστε ξεκάθαροι. Θα, ναι, ναι, θα ναι, ενεργοποιούσε ναι. κατά κάποιο τρόπο και τα εντάλματα Τώρα είναι σε μια λογική εξαφήξη. Και δεν Βέβαια, ναι, να κάνει σημαντικέ ποινέ, γιατί είναι ποινικό το θέμα. Δηλαδή, επισύρουν και ποινέ για τι εταιρείε οι οποίε, αν τυχόν εμπλακούν με την ΤΡΑΟ και προχωρήσουν μαζί σε ανώτατα στελέχη φυλάκιση μέχρι πέντε ετών, καθώ και πρόστιμο ενό εκατομμυρίου. Αλλά να πούμε εδώ ότι η Τουρκία είναι και ένα από τους λόγου, η οποία έχει κατασκευάσει δικά τη γεωτρύπανα. Έτσι, γιατί δεν χρειάζονται πλέον ξένε εταιρείε, οι οποίε έχουν γεωτρύπανα, να πάνε εκεί πέρα οι οποίε θα επηρεαστούν από τα διεθνή εντάλματα. Λάζαρε, ευχαριστούμε. Θα δούμε αν έχει κάτι νεότερο. Προφανώ παρεμβαίνει, αλλά κινήσει γίνονται και από την δική μα πλευρά μέσα σε αυτό το πόλεμο. εντυπώσεων τουλάχιστον αυτή την ώρα. Ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο Πορκόπη Παυλόπουλο, ήταν νωρίτερα στον άθροσμο τη Σαλαμίνα. Από την φρεγάτα Σαλαμής έστειλε τα δικά του μηνύματα. Θα δούμε σχετικέ εικόνε. Να έχετε πλήρη συνείδηση ότι εκτό από τον τόπο, το λαό μα και το έθνο μα. Είστε υπερασπιστέ τη διεθνού και τη ευρωπαϊκή νομιμότητα. Και αυτό το εγγυάστε έναντι παντό. Θέλω δεν να γνωρίζετε ότι προ αυτή την κατεύθυνση τη στήριξη τη μεγάλη αποστολή σα όλε οι δημοκρατικέ δυνάμει του τόπου ήταν, είναι και θα είναι πάντα κοντά σα. Γιατί εμεί οι Έλληνε έχουμε μάθει παρά τι όποιε διαφορέ τα μεγάλα και σημαντικά και ιδίω τα εθνικά μα θέματα να τα υπερασπιζόμαστε σε κρίσιμε ώρε, ιδίω υπό όρου αραγού ενότητα. Αισθήματα εθνική περηφάνεια με διακατέχουν μετά το πέρα τη επιθεώρηση του στόλου για την ετοιμότητα και το αξιόμαχο του πολεμικού μας ναυτικού κατά την υπεράσπιση της επικράτειας και των συνόρων μας, άρα και των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθορίζονται επακριβώς Δίχω ίχνους αμφισβήτηση, δίχω να υπάρχουν γκρίζε ζώνε από το διεθνέ και βεβαίω και από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθεί η φίλη γειτονική μα Τουρκία. Θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά μαζί τη. Αλλά αυτό προποθέτει πλήρη και ειλικρινή σεβασμό του διεθνού και του ευρωπαϊκού δικαίου, προποθέτει σεβασμό των συνόρων γενικότερα. Δεν πρόκειται να ανεχθούμε οποιαδήποτε παραβίαση της συνθήκης, πολλό μάλλον όταν αυτό θα δημιουργούσε ένα εξαιρετικά αρνητικό επικίνδυνο γενικότερα για το διεθνές δίκαιο και πολύ περισσότερο για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, η, δεύτερη... Έρθω, η δεύτερη δήλωση βεβαίω για το τεχνικό κομμάτι της ιστορίας να το πούμε είναι προ τα κανάλια η αρχική που είδαμε από τη φρεγάτα Σαλαμής Απευθυνόταν στα πληρώματα όλου του το πολεμικού ναυτικού. Γι' αυτό είχε και τα αντεσιμπέλα ανεβασμένα έτσι. Και την αίσθηση, α πούμε. Είδαμε να και εσεί βεβαίω στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων παραπλεύρο. Θυμήθηκα, θυμήθηκα πριν το Ευρωμπάσκετ, είναι σαν ναι, σήμερα το βιβλίο. σήμερα, ναι. Σάς. Θυμάσαι ποιο έκανε τι καλύτερε ασίτητε, Ο Παναγιώτη Γεννάτη. Κάνε τώρα και σε μένα. Πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουν περάσει μία ώρα και 15 λεπτά από την έναρξη και του τίτλου. Νομίζω ότι είναι η ώρα να ρίξουμε μια ματιά όπω αποτυπώνεται η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των site αυτή την ώρα. Και ο άνθρωπο μα είναι εδώ, Καλησπέρα σα και πάλι. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε την καθιερωμένη μα βόλτα στο διαδίκτυο. Και ξεκινάμε με το in.gr. Άρθρο φωτιά από Γιάννη Μαυρή για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ήττα στι εθνικέ εκλογέ. Νέα δημοσκόπηση στην ΑΛΦΑ Αθήνα. Χαώδησε η διαφορά τη Νέα Δημοκρατία από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και πανελίνη στα δυσκολότερα θέματα τη δεκαετία στη χημεία. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία σε όσους δίνουν εξετάσεις. Προχωράμε τα νέα.gr. πανελίνε, στα δυσκολότερα τη δεκαετία στα θέματα στη χημεία. Σύμφωνα με το σχόλιο της ΟΕΦ, οι για να ανταποκριθούν πρέπει να έχουν κατανοήσει σε βάθο και τι λεπτομέρειε της θεωρία. Ε, στον αέρα δύο εργολαβίες του Καλογρίτσα, ταραχή στην κυβέρνηση και υψηλά ποσοστά δυσπιστία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πώς ενημερώνονται οι Έλληνες. Και προχωράμε το βήμα. Διεθνή συναγερμό στον κόλπο του Ομάν. Επικίνδυνη κλιμάκωση βλέπουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η τα βρήκε τον Τσίπρα απροετοίμαστο αμήχανο απέναντι στο ακροατήριο ΣΥΡΙΖΑ. Και προχωράμε. Την αθλητική σα ενημέρωση, το αγαπημένο σα, στην Τουρκία ο Μπακασέτα υπογράφει στην Αλάνια Σπορ. Όλοι πρέπει να πολλούνται και το NBA στην εποχή του Λέοναρτ. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ και να μα τα και τα αθλητικά, ε, γιατί βέβαια. η ζωή δεν είναι μόνο βαριά η δισογράφεια, είναι και ένα χαμόγελο. Μα παίρνουν οι Τούρκοι τα καλύτερα παιδιά. <laughs> <laughs> Μπορεί να φέρουμε πίσω το Σλούκα όμω. Αυτό δεν αποκλείεται καθόλου <laughs> και για να σε παρηγορήσω, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθήσουμε πάθο το δουλεύω. Το πρωτάθλημα στο NBA το πήραν το Toronto Raptors. Λέγαμε ότι είναι ομαδάρα και κάποιοι και... μα κοιτάγανε γιατί ήταν καθοδόν ο Γιάννη. Και το. Είναι... το, Γιάννη αποκλείσανε, το πρωτάθλημα το πήραν. Ένα πρωτάθλημα που χάρηκε η Αμερική. 47 πολιτέ ήταν υπέρ των Raptors, να σου θυμίσω. Ναι, γιατί είναι στον Καναδά. Ναι, και, γιατί είναι στον Καναδά, <laughs> και γιατί οι Warriors ήταν ένα καθεστώ κι αυτό πια. Είμαστε αντικαθεστοτικοί. Λοιπόν. Ε... Μαρία Γουγουτσά, περιμένει. Τώρα γιατί έχουμε... Είναι... Πο, πο... Σε Πολύ... μια Πολύ... χθεσινή εξέλιξη. Πολύ βαρύ Πολύ βαρύ ναι. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα για τη Θεσσαλονίκη. Όντω, σήμερα στη σύλληψη του 31χρονου Έλληνα ψυχτικού προχώρησε η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία τη 63χρονη που βρέθηκε χθε νεκρή μέσα στο σπίτι τη από την ίδια τη την κόρη, την Οδό Πασαλίδη, στην Καλαμαριά στη τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα λοιπόν, με ανακοίνωση τη αστυνομία, ο άντρα είχε πάρει στο σπίτι τη ηλικιωμένη την ημέρα τη δολοφονία τη, το μεσημέρι τη Τετάρτη. Λοιπόν, με τα όσα ισχυρίστηκε ο ίδιο, οι δυο του λογομάχησαν για εργασίε και τότε του επιτέθηκε με αντικείμενο στο κεφάλι, προκαλώντα τη θανατηφόρα τραύματα. Κατά την ιατροδικαστική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι το θύμα έδρε τραύματα στο κεφάλι αλλά και στα χέρια από θλόν τέμινων όργανο. Να πούμε ότι σε βάρο του συλληφθέντα η δικογραφία για το αδίκημα τη με πρόθεση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Να την ευχαριστούμε τη Μαρία. Τώρα η αλήθεια είναι. Περίεργο είναι έτσι. δηλαδή, καλεί έναν άνθρωπο, υποτίθεται ένα ψυχτικό. Ξέρω, έχει χαλάσει το κοντίσον, σφίξαν τι ζέστε, το ένα άλλο. Ανταλλάσσετε μια κουβέντα, καλή, κακή. Να Στα ναι, τριών ξέρω, χρονών θα γυναίκα θα... τώρα. Δηλαδή, τι, τι είδε απέναντί του ήθελε να ξέρα αυτό ο τύπο, α πούμε, και τον φούντοσε τόσο πολύ για να την ισοπεδώσει. Δεν μπορώ να γνωρίζω ας, και δεν, δεν θα προδικάσω οτιδήποτε. Άντως Μπορεί να, να, πει να πει κακιά ώρα ο ε, ίδιο. Ε, δεν ε, ξέρω. Ε, ξέρω. Ε, Παίρνει ένα τηλέφωνο και λε: ε, Ξέρετε, έχει χαλάσει. Ναι. Κοντήσιο, λέτε να βάλετε φρένο, α πούμε. Εκτό <laughs> και αν ήταν κάποιο γνωστό τη ψυχτικό και υπάρχει προηγούμενο. Δεν, δεν το ξέρω. Θα τα μάθουμε αυτά ενδεχομένω. Τώρα έξω πορία. πρέπει να σου πω: Επειδή εγώ κινούμαι και μοτοσυκλέτα, είχε πάρα πολύ ζέστη, είχε και πάρα πολύ κίνηση. Και βέβαια είχε έχει, πάρα πολύ και κίνηση. Και εξακολουθεί να έχει. Ε, θα μα τα πει τώρα Παναγιώτη ο, ο Φωτεινό. Ένα από του λόγου τη κίνηση είναι και η σημερινή στάση εργασία των ηλεκτροδικών, γιατί αν δεν κάνω λάθο, έχουμε μετρό, τραμ, ηλεκτρικό. Έτσι δεν Παναγιώτη. Έτσι είναι, Γιώργο, και μάλλον είσαι από του τυχερού που κινήσαμε με μοτοσυκλέτα, γιατί χιλιάδε Αθηναίοι ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή. Αν μα προσέχανε κιόλα, εργασίας... ελάς... Παναγιώτη, μου θα ήμουν όντω τυχερό. Ε, όντω. η στάση εργασία έχει ταλαιπωρήσει λοιπόν χιλιάδε Αθηναίου, οι οποίοι δεν είναι και ενημερωμένοι, Γιώργο. Δηλαδή, αυτό που μα κάνει εντύπωση όσοι ώρα περιμένουμε εδώ στο ιστάσιο του μετρό στο Ιωσήγκρου, ο κόσμο έρχεται, κοιτάει τι κλειστέ ράγε και λέει τι γίνεται. Υπάρχει απεργία, υπάρχει κάτι και του ενημερώνουμε πως υπάρχει στάση εργασία έω τι 6 το απόγευμα και αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζουμε, το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων του Μετρό κάνει το δικό του, το, το δικό του Διοικητικό Συμβούλιο. Λοιπόν, η πληροφορία που μα δίνει τώρα ο Γιώργο Ελαβράκο ναι. είναι ότι γίνεται ο χαμό από από το φαλυρικό Δέλτα μέχρι την Αττική Οδό. Οπότε μπορεί ο καθένα από εσά να καταλάβει <Ταρματικά> ότι πρέπει να προσθέσει πληροφορίες χρόνο πληροφορίες για τη μετακίνησή του και υπομονή πολύ, έτσι. Και με ρυθμού <σχελώνας> χελώνα κινείται ο κόσμο. Και με ρυθμού χελώνα. Να ευχαριστούμε τον Παναγιώτη. <σχελώνα> να επιστρέψουμε εμεί εδώ στη δροσιά μα το στούδωρο. Και Στεργείο, εξακολουθεί στο ΙΚΑ παραμένει. <σχελώνα> να κάνουμε μια <σχελώνα> καυτή συζήτηση τώρα. <σχελώνα> και είναι ο Κώστας Μαρκόπουλος. Τι κάνετε, καλώ καλησπέρα, ήρθατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρώην βουλευτή καλησπέρα. τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμω οι υποψηφιότητε, αλλά η έβγεια είναι η περιοχή <χαι> του έτσι κι αλλιώ. Νομίζω ότι είναι παγκοίνα γνωστό αυτό. Βλέπαμε <χαι> τις δημοσκοπήσεις. τι δημοσκοπήσει. Τι έβλεπα κι εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι. Ε, εντάξει, εσεί έχετε ένα καθαρό προβάδισμα. Αν συγκρίνει κανεί δημοσκοπήσει με εκλογικό αποτέλεσμα ευρωεκλογών, υπάρχει μία μικρή μείωση τη ψαλίδα, μία αύξηση του ΣΥΡΙΖΑ και ένα τρίτο αποτέλεσμα, εμένα μου κάνει εντύπωση, μία σχετική μείωση των ποσοστών του κοινάλ. Ναι. Κοιτάξτε, η εικόνα τη στιγμή. θα παίξει με σκαμπανεύασμα μέχρι την τελική εκδοχή τη 7η Ιουλίου. Το ίδιο έγινε και στι ευρωεκλογέ. 2, 3, 4, 5, 2 έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. 7 λέγαμε εμεί, 8 ήλπιζαν οι αισιόδοξοι, η κοινωνία νομίζω ότι έχει αντιληφθεί και η δημοσκοπή το ίδιο, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο νικητή των επόμενων εκλογών. Συζητιέται ευρέω, δεν νομίζω ότι είναι ούτε αλαζονικό ούτε εγωιστικό να το πούμε. Πού θα φτάσει αυτή η νίκη εξαρτάται από τη δουλειά μα. Εξαρτάται από την ηρεμία μα. Εξαρτάται από την πυθό μα. Εξαρτάται από τη σχέση μα με την κοινωνία. Θα να μην σα φοβηθεί ο κόσμο, να το πω έτσι πολύ. Πολύ σοβαρό έτσι. αυτό. Είναι πολύ σοβαρό. Να μην φοβηθεί ο κόσμο. Γιατί να... καταρχήν να μην το φοβήσουμε εμεί τον κόσμο. Να μην αισθανθούμε ότι είμαστε ο δροσοτήρα ο οποίο έρχεται να ισοπεδώσει όλα. Είπατε, Γιατί είπατε, είμαστε είπα, το εντελώ είπα, αντίθετο. Δεν είπατε ο δροσοτήρα και δύο μέρε συζητάμε για μπουλντόζε. Έτσι είναι σαφέ. <χω> <χω> <σαφές>. νομίζω το. <χω> την <είναι> ίδια λέξη <χω> χρησιμοποιεί ποιο, ο Τσίπρα, νομίζω προχθέ. Ναι. Εντάξει. Ή... Ήταν με αφορμή τη άρρωση, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Δεν ναι. είπε ο ναι. Κυριακό ότι θα σαρώσουμε τα εμπόδια τη επιχειρηματικότητα. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σαρώσουμε την κοινωνία και δεν σημαίνει ότι μία νίκη σημαίνει σάρωση του αντιπάλου. Πολιτική κάνουμε. Δεν κάνουμε πόλεμο. Το μήνυμά μα είναι πολύ σαφέ. Όλοι, κύριε Μαρκό. Όλοι πιστεύω. Κοιτάξτε. Ε, δεν θέλω να πείτε τα πράγματα. Το με... αλλά, επειδή δεν έχετε όλε τι αντιλήψει ούτε τι ιδεολογικέ καταβολέ. Όχι. Είσαστε και ένα κόμμα που έχει διαβρινθεί αρκετά και προ τα δεξιά, και κλπ. Και το είπε και ο πρόεδρο εχθέ. Ότι έχουμε και φιλελεύθερου και κεντρώου και κλασικού δεξιού. Μα δεν το κρύβουμε άλλωστε. Ε, δεν το κρύβει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι μια μηχανή πολιτική πολύ συλλεκτική. Εγώ πριν έρθω εδώ πήγα στο κομμωτήριο έτσι να φτιαχτώ για να έχω και τι φωτογραφίε μου έτοιμες. λοιπόν, αν μετρήσετε τι τρίχε μου, φρεσκοκουρεμένο δεν είναι ίδιε. Ούτε ίσχες. Τι σημαίνει αυτό. Ξέρετε, στην πολιτική όλοι εκφράζουμε ένα κομμάτι τη κοινωνία. Σημασία έχει η παράταξη ίδια, το κόμμα, ο πρόεδρο, τα στελέχη, όλα, ότι δεν ερχόμαστε εδώ να φοβήσουμε την κοινωνία, ερχ, ερχόμαστε να την αγκαλιάσουμε. Πώ κοινωνία... Πώς έχει καλλιεργηθεί όμως αυτό το κλίμα φόβου για τη Νέα Δημοκρατία. Το έχει καλλιεργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει, υπάρχει κάποια βάση. Δηλαδή δεν μπορώ, και εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί πρέπει να αποδείξετε ότι δεν θα έρθετε να τα αλλάξετε όλα προς το κακό. Θα σας πω. Είναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση σας και σα ευχαριστώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ την επομένη των εκλογών μη μπορώντα να ερμηνεύσει ούτε για τον εαυτό του, ούτε να δώσει δικαιολογητικά για την πολύ μεγάλη ήττα, των ευρωεκλογών, μοναδική στα ιστορικά των ευρωεκλογών, άρχισε να κάνει το ανάποδο παιχνίδι. Δηλαδή να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα χάσμα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στην κοινωνία. Επειδή άνοιξε η ψαλίδα τη βεβαία νίκη, δηλαδή τη της παράσταση νίκη που έχει φτάσει το 70% και, άρχισε λοιπόν να δαιμονοποιεί τον ερχόμενο, τον επόμενο Πρωθυπουργό. Ότι θα έρθει ο Μητσοτάκη να απολύσει, το είπε και προχθέ στη συνέντευξή του. Δεν χρειάζονται πωλήσει άρχισε να λέει ότι εμεί θα κόψουμε συντάξει. Είπαμε και προχθέ ότι ερχόμαστε να ρυθμίσουμε το ασφαλιστικό σύστημα σε μια σωστή βάση, να του δώσουμε περισσότερα έσοδα για να έχει περισσότερα να δίνει. Άρχισε να δαιμονοποιεί εκείνο το 7 μέρε. Τι είπε ο Μητσοτάκη, είπε 7 μέρε να λειτουργούν οι επιχειρήσει. Δεν είπε να περάσει το ενωσιακό δίκαιο. Δεν ήταν και η πιο επιτυχημένη διατύπωση, Έτσι. Ναι, αλλά, δηλαδή, κοιτάστε, εγώ να δεχτώ αυτό που λέτε. Έτσι κι αλλιώ, 7 μέρε αλλά... λειτουργούν πολλέ επιχειρήσει. Όλε οι επιχειρήσει, οι μεγάλε. Τι θα τις αλλάξετε. Δέκο. Τώρα και... μιλάτε με, σε ανθρώπου για 7 μέρε λειτουργία. Τι θα αλλάξει σε δηλαδή, δηλαδή... Εγώ είμαι γιατρό. 7 μέρε, <laughs> 365 μέρε το χρόνο δεν λειτουργώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω το ωράριό μου και δεν σημαίνει ότι η νομοθεσία τη Ελλάδα μπορεί να ξεπεράσει το ενωσιακό δίκαιο. Λιγότερο ε, να είναι παραπάνω, δηλαδή πιο ωφέλιμο για τον εργαζόμενο μπορεί. Παρακάτω απαγορεύεται. Ναι, συνεπώ λοιπόν τι θέλετε να κάνετε. δεν θέμα. Σε σχέση με το Καταρχήν, να, να πούμε για τη δαιμονοποίηση. Άρα λοιπόν το παιχνίδι του βασικού αντιπάλου του κυρίου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ είναι να δαιμονοποιήσει το, τον κυρία Κομιτσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό το λόγο εμεί οφείλουμε και το λέμε ευθέω να είμαστε προσεκτικοί. Να είμαστε κανονικοί και να είμαστε ειλικρινεί. Μα αρέσει να τα κάνουμε τα πράγματα έτσι λίγο όπω να πω. Να πατάνε κατά έναν Αιγύρα. Αυτό που ακούει το θα σαρώσουμε όλα τα επιχειρηματικά εμπόδια που υπάρχουν ξέρει αν τον αγγίζει αυτό. Και αν για τον επιχειρηματία, για παράδειγμα, είναι καλό να δουλεύει 60 ώρε τη βδομάδα τώρα που έχω ανάγκη και να δουλέψει 30 όταν δεν έχω ανάγκη. Δεν πρέπει να του το πούμε, δεν πρέπει να του πείτε ανοιχτά στου ανθρώπου, παιδιά, θα κάνουμε αλλαγέ στα εργασιακά. Δεν θα κάνουμε αλλαγέ στα εργασιακά. Ή αν κάνουμε, ποιε θα είναι αυτέ οι αλλαγέ. Ή και για το δημόσιο. Θα απολυθούν, δεν θα απολυθούν. Θα γίνει αξιολόγηση, δεν θα γίνει αξιολόγης. Νομίζω το επαναλαμβάνει σε ρυθμό καταιγιστικό. Ότι δεν θα γίνουν απολύσει. Μετακινήσει θα γίνουν. Μα μετακινήσει είχε προγραμματίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και τι είχε κάνει. Αξιολόγηση θα γίνει. Δεν μπορεί να μην γίνει αξιολόγηση. Δεν μπορεί να επιστρέψουμε σε ένα κακό παρελθόν όπου δεν υπάρχει λογοδοσία κανενό και Όχι. θα πάμε σε μία λογοδοσία. Μετά. Μα η μείωση προσωπικού έχει γίνει δέκα χρόνια γίνει και, στο 1 προς 10 συνεχίσουμε... και Στο ένα προ δέκα, χωρί απολύσει. Εάν συνεχίσουμε όμω και στο πέντε προ και ρωτάω και το γιατρό Κώστα τώρα, Έτσι, κύριε Μαρκόπουλε, γιατρέ μου. Έτσι, όταν έχει τέτοιε απώλειε. Προσωπικού, η δημόσια υγεία, <Και> το 5 προ 1, νομίζω ότι θα σα κάνει κάποια στιγμή να πάτε σε συγκεφαλικό. Ναι, ήδη Εγώ δεν ξέρω ήδη, στα νοσοκομεία, ήδη, το, τα... το προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων είναι σε κατάσταση τρέλα. Τρέλα. Με ηρωισμού δεν λειτουργεί η δημόσια υγεία. Ξέρετε, οι ηρωισμοί κάποια στιγμή σταματάνε. Μετά αρχίζουν τα λάθη. Δεν αρχίζει άλλη διαδικασία, αρχίζουν τα λάθη. Η υγεία είναι ένα τομέα, ο οποίο είπε προχθέ και το λέμε, αν υπάρχουν κάποιοι διορισμοί θα είναι υγεία-παιδεία. Σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν θα υπάρχουν απολύσει, αλλά τι θα υπάρξει. Θα υπάρξει η ψηφιακή εποχή που δεν έχει έρθει ποτέ ή δεν έχει ολοκληρωθεί ποτέ. Θα υπάρχει δηλαδή η διαχείριση, η διακίνηση τη πληροφορία και η διαχείριση και η διακίνηση τη υπηρεσία. Παραδείγματο χάρη, όταν έκλεισαν τα διάφορα ΙΚΑ και ΤΕΒΕ, πρώην ΤΕΒΕ, μετά ΟΑΕ, στι διάφορε κατατόπου περιοχέ τη Ελλάδο και πήγανε στην περιφέρεια ένα γραφείο ή ΟΓΑ, ο κόσμο ξαφνικά εξανέστη γιατί του λέει θα φεύγουμε εμεί να πηγαίνουμε ας πούμε, από τη Χαλκίδα στη Λαμία για να κανονίσουμε τη σύνταξη του, παπ του παππού και τη γιαγιάς. Σωστό. Αν υπήρξε όμω η διαχείριση του ψηφιακού κράτου, τα πάντα θα γινόντουσαν από απόσταση. Αυτό λείπει από τη χώρα. Ο εξυγχρονισμό. Ο εξυγχρονισμό δεν θέλει προσωπικό. Θέλει μηχανήματα, συνεργασίε και προγραμματισμό. επιτρέψτε μου, επειδή και... Αμφιβάλλετε γιατί δεν το όχι, έχουμε όχι, πετύχει ποτέ. Έχει όχι, το δίκιο. Δεν το δείχο. έχει πετύχει. Δεν, δεν, δε το λέω καν. Όσο ξέ, το λέω Όλο ο κόσμο ξέρει που βρισκόμαστε. Εγώ θα πω ένα πολύ απλό πράγμα και φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσει και ο Διονύη, ο οποίο έχουμε και άλλα κοινά πέρα από το ότι είμαστε. Έχουμε και τα παιδιά μα σε μια φάση που λέμε τι θα κάνουν. Ένα ελληνικό δημόσιο που πληρώνει αυτού του μισθού, του ψηφιακού εργαζόμενου που εσεί ονειρεύεστε, δεν μπορεί να του πληρώσει. Και τα βλέπω τα παιδιά μα όπω είναι για μεταγραφή στο εξωτερικό. Δηλαδή, γιατί κάποιο να σπουδάσει, να τελειώσει, να έχει τέτοια skills, τέτοιε ικανότητε, για να πάει να δουλέψει με 7, 8 κατοστάρικα, 9, πόσα θέλετε, να περιμένει μετά από 25 χρόνια δουλειά να παίρνει ένα χιλιάρικο. Επειδή και τα δικά μου παιδιά είναι στην ίδια κατηγορία, που το, με τα δικά σα. Το, το, τον ίδιο θέλω... πόνο έχουμε. Ωραία. Και αγωνίε. Και χιλιάδε άλλοι άνθρωποι μα ακούνε. Θέλω να σα πω ότι. Όταν όλα... Και εξετάσει. αυτά, αυτά ήταν... Η χημία ήταν τραγωδία. Ήταν τραγωδία, αφού. το έμαθα κι εγώ αυτό. Άραστε. Ε, θέλω λοιπόν να σα πω το εξή. Όλα αυτά τα παιδιά, με αυτέ τι δυνατότητε, τα skills που είπατε, δεν νομίζω ότι το όνειρό του είναι να μπουν στο δημόσιο και να πάρουν 7-8 κατοστάρικα. Και αν μπουν κάποιοι, δεν μπορούν να καλυφθούν όλοι. Νομίζω ότι το όνειρό του είναι να ανοίξει αγορά, να υπάρχουν ευκαιρίε. Να, 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 να υπάρχουν δηλαδή εταιρείε που θα του τραβήξουν όπω γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αυτό πρέπει να κάνει η χώρα. Αυτό για να το κάνει δεν είναι κουμπάκι. Πρέπει να φτιάξει το κράτο, να το κάνει ευέλικτο, με λογοδοσία, αποτελεσματικό, φθηνό οικονομικό μικρότερο για να μπορέσει να προχωρήσει η επιχειρηματικότητα. Αυτό πρέπει να γίνει. Μήπω πρέπει να αλλάξει και το φορολογικό σχέδιο. Yeah, να έχουμε ένα μακροχρόνιο σχέδιο, γιατί κάθε τρει και λίγο αλλάζουν. Και ένα Εγώ σταθερό. Οι πληροφορίε αναφέρουν ότι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα φέρετε τον Αύγουστο και δεν θα κλείσει η Βουλή είναι η μείωση του ένφια, η μείωση κάποιων φορολογικών συντελεστών. Ναι, δεν ξέρω αν έχετε περισσότερο να μα πείτε εσεί ναι, σε το τι αφορά πρώτο. αυτή η μείωση. Είναι, είναι το πρώτο που θα φέρει. Γιατί, πρώτον απ' όλα, για να εδραιώσει την αξιοπιστία του ω Πρωθυπουργό και ω παράταξη. Έχουμε πει ότι η βάση. Τη νέα επιχειρηματικότητα και των νέων ευκαιριών είναι ο μειωμένο φορτίο. Σα λένε οι θεσμοί βάρος. λοιπόν: δεν γίνεται. Ναι. Ε, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Ε, να μην πω για την καμένη γη και τα λοιπά που μπορεί να χρησιμοποιήσετε κι εσεί όπω χρησιμοποιούν όλοι οι πρωθυπουργοί που αναλαμβάνουν. Και δεν γίνεται. Τελικά λεφτά υπάρχουν για να δανειστώ και ένα άλλο, μια άλλη ατάκα, πρωθυπουργό. Λεφτά δεν υπάρχουν. Ε, λεφτά πρέπει να παραχθούν στην Ελλάδα. Αυτό που δεν γίνεται στην Ελλάδα είναι να παραχθεί πλούτο για να παραχθεί πλούτο, πρέπει να έχει επιχειρηματικότητα. Αλλά πρέπει να περιμένουμε Σήμερα... πάλι. Δηλαδή, περιμένουμε κάποια χρόνια για να μπορέσει η Νέα Δημοκρατία το να βασικό. υλοποιήσει αυτό που λέτε. Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα τη χώρα, το brain drain, τα παιδιά μα που φεύγουν έξω, η τεράστια ανεργία και η έλλειψη ευκαιριών. Δίπλα σε αυτό το πρόβλημα είναι η μειωμένη λειτουργία τη επιχειρηματικότητα, γιατί ακόμα και τώρα κλείνουν επιχειρήσει και δεν ανοίγουν καινούργιε. Και αν ανοίξουν κάτι και κάτι μπαράκια. Αυτό τελειώνει το σκηνικό. Τι πρέπει να γίνει, Μείωση φορολογία, άνοιγμα επιχειρήσεων, επένδυση των υπαρχόντων, νέε θέσει εργασία, ενίσχυση του ασφαλιστικού. είναι σε έξι μήνε. Έρχονται θεσμοί και σα λένε όχι. Αυτό που λέει η Ελένη και το διαβάσαμε και χθε εδώ στο σημείωμα του Ρέντλιν, για να το πω έτσι, που λέει ότι αν σα κάσει το κεφάλι ιστορία με τα αναδρομικά όχι μόνο ή οι συντάξει. Ναι. Ή ότι είναι πρέπει Υπάρχει να πάτε τρύπα. να καλύψετε τις τρύπε και από τον ίδιο χώρο. Δηλαδή, αν λείπει το ένα εκατό που είπε ο Στουρνάρας από το φετινό πλεόνασμα, τι μείωση φόρων να κάνει, Πα να πάρει κι άλλα. Ναι. Το ίδιο ακριβώ είχε υποθεί και στην προηγούμενη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με το ΦΠΑ. Υπήρχε τρομακτική αντίδραση για τη μείωση του ΦΠΑ, που είναι και άμεσα αποδεδόμενο στο τέλο του μήνα. Δεν είναι ο φόρο που μπορεί να παίξει 120 δόσει κλπ. Σήμερα υπάρχουν τρία πολύ σοβαρά επιχειρήματα. Πρώτον, εκείνο που κάποτε είχαν αντίρρηση οι θεσμοί πέτυχε. Πήγε να το κάνει και ο Τσίπρα, αλλά το έκανε πολύ αργά. Ουσιαστικά το έκανε δεν το πίστευε για να διασώθει. Διασωθεί. Δεύτερον, δεν βρισκόμαστε στην ίδια κατηγορία. Ε, έχουμε δεσμεύσει έναντι του μνημονίου, με κυρίαρχη δέσμευση τα υπερβολικά πλεονάσματα, για τα οποία πλέον όλο το πολιτικό σύστημα, και αυτοί που ψήφισαν και αυτοί που δεν ψήφισαν, διαρριγνύουν τα ημάτια του ότι είναι λάθο και θα τα διορθώσουμε. Το αφήνω στην άκρη αυτό. Οφείλουμε όμω να πούμε το εξή, ότι αν ακολουθήσουμε τον ίδιο βηματισμό, δηλαδή τα μεγάλα πλεονάσματα του υψηλού φόρου, δεν θα αλλάξει τίποτα στη χώρα. Άρα το θα κρατάμε. το, κάνουμε. θα το κάνουμε. Λοιπόν. Και ξέρετε, δεν θα το κάνουμε γιατί θα πολεμήσουμε. θα το κάνουμε για να, σχολιο, το κάνουμε το, για να πετύχουμε. ιατρικό τώρα εδώ. Σχόλιο ιατρικό. Το, 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 έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία με το σημαντικό. Για της. για το δούμε λιγάκι. <laughs> λοιπόν, σήμερα είχαμε την αλλαγή. Δεν γίνεται κομμουνιστέ, φαντάζομαι. Είναι, η μέρα Όχι. είναι και ντεμοντέ εξάλλου πια. Και στην Ελλάδα πλέον <laughs> η αριστερά <laughs> είναι ντεμοντέ. <laughs> Συγγνώμη δηλαδή. Και η μετακομμουνιστική αριστερά. Υπάρχουν και κάποιοι που είναι βίντεο, τι να κάνουμε. Πάντω, ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε μπλε στο λόγο. Εσεί βλέπω το, το βάλατε προ το κόκκινο. Ε, είναι το, το νέο σχετικά σήμα, ναι. έτσι, κάποιου μήνε έχει. Μεταλλάσσεται κάθε τόσο ανάλογα με τη μέρα. Σήμερα έχει προσαρμοστεί στα χρώματα που βλέπετε. Έχει και αυτή τη σταγόνα από πάνω. Στο πλαίσιο του εορτασμού τη Παγκόσμια Μέρα, εθελοντή Να Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Εγώ σας καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστούμε Πάμε... για την εκπομπή σα. Να είστε καλά. Πάμε να, είστε καλά. να ακούσουμε καλά. και την δήλωση του κυριακού Μητσοτάκη. Στις 7 Ιουλίου οι Έλληνες θα αποφασίσουν αν η χώρα θα μπει σε νέες περιπέτειες με άγνωστη κατάληξη ή αν θα προχωρήσουμε μπροστά με αλήθεια και με ανάπτυξη, ειδικά ως προς τις εξαγωγές που, αγαπητέ Γιώργο, κυρίες και κύριοι, εξαγωγής που διακρίνεστε με τη δικιά σας ξεχωριστή επιχειρηματική πορεία, γνωρίζετε ότι οι εξαγωγές και η εξωστρέφεια αποτελούν τον κεντρικό βραχίωνα του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και αποτελούν και μέρος του ευρύτερου σχεδίου μας για την ανάταξη ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδος. Καλά Πίσω στο δύο πολιτική συζήτηση. Σε εξέλιξη έχουμε ήδη αντικατάσταση. Ε, φρουράς, ε... Δημήτρη Οικονόμου, υποψήφιο βουλευτή με το κίνημα Αλλαγή στην Αλφα Αθηνών. Ακριβώ. Καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρήκα. Μια που σα καλωσορίσαμε, να δούμε και τη δήλωση τη, σημερινής σημερινή τη Φόφη Γεννηματά για, για να περάσουμε στην κουβέντα. Λοιπόν, αφού δεν είμαστε, πάμε παρακάτω. Γιατί εδώ η αλήθεια είναι τώρα ότι εσεί δίνετε μία μάχη και λέγαμε πριν παρατηρώντα τι δημοσκοπήσει ότι δεν είδαμε να τσιμπάει προ τα πάνω παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ε, κατάφερε να καταγράψει ένα ποσοστό που να είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή να δίνει μια προοπτική κυβέρνησης. Είδαμε λίγο λιγότερα ποσοστά από αυτά που γράψατε την, πριν από δύο Κυριακές. Εντάξει. Τα ποσοστά είναι πολύ κοντά στις Ευρωεκλογέ και νομίζω ότι είναι λογικό, γιατί αυτό μπορεί να το παρατηρήσετε και εσεί στην κοινωνία, ότι ακόμα ο κόσμο ε, είναι σε ένα στάδιο ανάπαυση μέχρι την επόμενη εκλογική μάχη. πονηρή, Παρότι έχουμε βγει. Πο... Η πονηρή ερώτηση εκεί είναι μήπω αυτό το 1% περίπου τη 100 που λείπει από το, αποκάλυψε δημοσκόπηση. Έχει φύγει για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, έχει φύγει για το Βενιζέλο. Πρέπει να κάνετε ναι. τα γραφεία όμω. Να, να σα πω. Όπω είδατε, γιατί την έβλεπα έξω που περίμενα, την έβλεπα και εγώ τη δημοσκόπηση που παρουσιάσατε, το κίνημα αλλαγή είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο παίρνει ψηφοφόρους, έχει εισδροή ψηφοφόρων και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Δημοκρατία. Για ποιο λόγο το Έχω... λέω αυτό. Αυτό Πέρνω δεν αποτυπώνεται πάντως, κύριε Κορνάκη. Δεν αποτυπώνεται στο... στο, απόλυτο ποσοστό. Για ποιο όμως το λόγο το λέω. Το λέω ότι ακόμα, επειδή είμαστε στην αρχή της προεκλογικής μάχης, το... το... ενδιαφέρον στοιχείο είναι πώς θα διαμορφωθεί ο επόμενος μήνα. Ο επόμενος μήνα λοιπόν είναι η δικιά μα δουλειά να μιλήσουμε με την κοινωνία και να πείσουμε στον δυνατόν περισσότερου ψηφοφόρου. Η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι ο κόσμο ζητά λίγο ανάπαυση πριν τι εκλογέ. Εμεί κάνουμε τη δουλειά μα, μιλάμε, προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή, αλλά δεν έχει ζεσταθεί ακόμα το προεκλογικό κλίμα και λογικό είναι και η δημοσκοπή ο κόσμο να απαντάει πολύ κοντά σε αυτά που ψήφισε στι ευρωεκλογέ. Θα δείτε δηλαδή, και τα ποσοστά είναι... είναι αυτά. Αυτό που έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία για το. Αν είναι αυτά. Για το Πασόκ σε ή την άλλη. Ναι, ναι. Λέω ναι, ναι. Λέω αν είναι αυτά. Ε, λιγότερο. Εσύ, ε, εσείς, ω κόμμα, ω κίνημα, ω κληρονόμη του μεγάλου Πασόκ, είστε ευχαριστημένοι. Είναι δηλαδή μια παραπληρωματική δύναμη επί τη ουσία. Ούτε σας κάνω, καν συμπληρωματική. Θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω την ερώτηση σε δύο ώρε. Το είναι να, είναι το πολιτικό. Να το διατυπώσω λίγο διαφορετικά, Παρακαλώ. γιατί είναι και κοινό ερώτημα. Εάν το ποσοστό στις 7 Ιουλίου είναι μικρότερο από το ποσοστό των ευρωεκλογών. Υπάρχει πρόβλημα για το χώρο. Να σου πω, ο χώρος όπως ξέρετε πολύ καλά, διότι χρόνια είστε στη, <laughs> στη δημοσιογραφία, ε, δεν είναι στο 7%. Στην κοινωνία άμα βγείτε έξω και μιλήσετε είναι πολύ μεγαλύτερο. Η κομματική του έκφραση, δηλαδή το κίνημα αλλαγή αυτή τη στιγμή, πρέπει να βρει ξανά του δεσμού που έχει με την κοινωνία. Αλλά δεν μιλάμε ότι με το 7,4, δηλαδή, αν είμαστε λίγο πιο κάτω, ή το 7% θα είμαστε δυσαρεστημένοι, και με το 8% θα είμαστε πιο κάτω. Γι' αυτό στην προηγούμενη ερώτηση θα ήθελα να, το, να χωρίσω να απάντησή μου σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το εκλογικό και το άλλο είναι το πολιτικό. Το πολιτικό είναι κατά πόσο η προοδευτική η δικιά μα πρόταση είναι, μπορεί να γίνει πάλι πλειοψηφικό όραμα στην κοινωνία. Αυτό είναι μια μακρά μάχη. Να κάνω μια σύντομη ερώτηση σε αυτό που λέτε. Να τελειώσω ένα δευτερόλεπτο. Να, να πείτε και, και θα σα πω. Και βλέπουμε ότι σε αυτό το κομμάτι, το καμπανάκι που χτυπούσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ όλη αυτή την περίοδο, και έλεγε: κάνετε μονομέτωπο εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Καθόλου μονομέτωπο εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ δεν κάναμε. Αντίθετα, βλέπαμε το τεράστιο κόστο που είχε η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά, τα, ό, ό, όλα αυτά που έκανε όλη την προηγούμενη περίοδο ε, στην προοδευτική παράταξη. σα-ίσα, αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου που είχε πιστέψει στο ΠΑΣΟΚ και βρήκε εκλογική στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ή στην εποχή. Η δυστυχώ, ένα κομμάτι αυτού έχει πάει στην συντερική παράταξη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτού του ανθρώπου πρέπει να μιλήσουμε. Ναι. Ωραία. Ε... Και ποιο είναι ας πούμε, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του, του κίνηματο αλλαγή για να πει ότι εγώ διαφοροποιούμαι από το, από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί φαίνεται ότι έχει έρθει ο νέο, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάρει το χώρο του παλιού. Και όπω λέμε, καλό είναι ο νέο, αλλά ο παλιό είναι καλύτερο. Ε, αυτό δεν το βλέπουμε. Ούτε σε ρητορική, ούτε σε επιχειρήματα. Γιατί εγώ, η Ελένη. Που ανήκω σε αυτό το χώρο, να έρθω σε εσά και να μην πάω στο ΣΥΡΙΖΑ που είναι το καινούριο, με τα πρόσωπα τα οποία βάζει και έξυπνα, πολύ, πολύ έξυπνα λέξει μπροστά, και να πάω εκεί που έχει γίνει ουσιαστικά ένα πασό καινούριο. Ξέρετε, αυτή είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση τη πολιτική πραγματικότητα, η οποία έχει τα πολύ κακά αποτελέσματα τα οποία είδαμε. Η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή είναι, ζει σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Οι νέοι μας δυστυχώ, βλέπουν το μέλλον της εκτός της πατρίδας, οι πιο ηλικιωμένοι βλέπουν να τι κορυδεύουν και να λένε ότι θα έρθει κάποια σύνταξη και τελικά έρθει ένα πρόσκαιρο επίδομα. Και πάντως δεν χρειάζεται να λέμε πόσα πολλά στοιχεία ε, τεκμηρώνει αυτή την, την πραγματικότητα που ζούμε. Το κίνημα αλλαγή. Ε, καταθέτει μια πρόταση σε σχέση με το πώ θα ξεφύγουμε από τη σημερινή πολύ κακή κατάσταση. Φύσω, και ρωτάει να σα σας γιατί. Και να, σας... να ψηφίσει πει: <coughs> <σας coughs> πήρε Μ. το οικόπεδο, σας θα σα πάρει και του πελάτε. Δεν πήρε το Μα αν μα είχε πάρει το οικόπεδο, δυστυχώ θα είχαμε εμεί λάθο και όλου ο κόμμα θα ήταν εκεί. Δεν μα πήρε το οικόπεδο. Δυστυχώ που... ή ευτυχώ. Αυτό που θέλω να σα πω είναι ότι αν έχει μείνει κάτι σήμερα σε εσά. Είναι οι βαθιέ ρίζε που είχαν στην κοινωνία και κυρίω εκεί που υπήρχε οργανωμένη δράση. Η δικιά μα λοιπόν. Τα βλέπουμε ναι. στο συνδικαλισμό, τα βλέπουμε στι ναι. τοπικέ εκλογέ. Εκεί υπάρχει. Λοιπόν, Έξω εδώ φοβώς... πέρα θα σα πω ακριβώ ποια είναι, είναι η. Είναι περισσότερο κόμμα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή. Αυτή το... τη στιγμή πολύ σωστό. Λέει. Πολύ, σωστό. πολύ σωστό. <laughs> αυτή, σωστό. Αυτή, σωστό. αυτή, τη στιγμή, το... αυτή στιγμή έχουμε δύο. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν δύο πολιτικέ προτάσει. Η πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια διαχείριση τη πολύ κακή πραγματικότητα που ζούμε. Η διαχείριση απλά ω διαχείριση δεν αποκλείεται να μα να, να μας βγάλει δρόμο μπροστά. Και γι' αυτό το λόγο έχει απορριφθεί από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή ήρθε με την ελπίδα ότι θα αλλάξει κατάσταση προ το καλύτερο και απερίφθη. Από την άλλη, η πρόταση τη Νέα Δημοκρατία είναι πώ θα πάνε μπροστά, πώ θα πάει μπροστά η χώρα, όμω μόνο για του λίγου. Ε, λοιπόν, η δικιά μα πολιτική πρόταση είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να φύγουμε από τη σημερινή πολύ κακή κατάσταση, αλλά πρέπει να πάμε με κοινωνική συνοχή. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί. Και έχει να σου πω ότι σε αυτή την πολιτική πρόταση Ούτε ο ένα ούτε ο άλλο δεν δίνει πιστικά, ε, πιστικά ανταλλάγματα και πιστικά επιχειρήματα. Διότι αν είχε, έχω να σου πω ότι δεν θα ήμασταν ούτε στο 7 ούτε στο 8%. Και το κυριότερο, ο ελληνικό λόγο δεν θα, θα μα έδινε την, ε, το βάρο, το κυβερνητικό, που ακόμα ε, πολύ μπορεί και δημοσιογραφικά να το, το χαρακτηρίζει ω βάρο. Αλλά στην πραγματικότητα είναι η ελπίδα που έχει ο ελληνικό λαό από εμά να βρει μια λύση και να βρει απάντηση στα προγραμματικά του προβλήματα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε σε αυτού που να ψηφίσουν, σα επιλέξουν και εσά. Που είπαμε ότι. Ο. Να είστε καλά, Αλφα Αλφαθήνα. Αλ 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 Φ... Η φόφη έγινε γιατί... μετά από την άλλη, ήταν νωρίτερα στη Νέα Σμύρνη. Οπότε πάμε Έχουμε να ακούσουμε τη δήλωσή τη. Με πολύ μεγάλη χαρά συναντηθήκαμε σήμερα με τον Δήμαρχο. Το ευχήθηκα να είναι καλορίζικος στα καθήκοντά του που συνεχίζει. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή όταν οι πολίτε του οποίου απευθύνεσαι επιβραβεύουν τη δουλειά σου. Είναι πιο εύκολο να κερδίσει κάτι καινούριο παρά να διατηρήσει το παλιό και γι' αυτό το αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Εκφράζει ακριβώ το ύφο και το ήθο της αυτοδιοίκηση που εμεί στηρίζουμε και πρεσβεύουμε. Αυτοδιοίκηση που έχει μπροστά τη πάρα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσει με τον κλειστέλι που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Στάθηκαν οι Δήμοι δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια και σε κάθε ελληνική επιχείρηση στα χρόνια της κρίση και πρέπει να συνεχίσουν να είναι αποτελεσματικοί. Το κίνημα αλλαγή έχει ισχυρέ δυνάμει στην αυτοδιοίκηση. Είμαστε η δεύτερη δύναμη στον χώρο και ελπίζουμε ότι αυτό σιγά σιγά θα αρχίσει να αποτυπώνεται και στις εθνικές εκλογές. Λοιπόν, τώρα εκπομπή. εδώ, άντε, να, εγώ, είμαστε πιθάνω. και εκπομπή άμεση επικαιρότητα. έτσι, έγινε νωρίτερα μια επιχείρηση σκούπα, αν έχω καταλάβει καλά και στην ΑΣΟΕ, με του παράνομους μικροπολιτέ, αυτό το παρεμπόριο. Κατερίνα Νόντα. Μια, μια δεκαετία τα γράφω. Μια δεκαετία. Αυτό το ίδιο πράγμα. Δεν ήταν σε προεκλογική περίοδο. Καλώ την Κατερίνα. Όσοι περνάνε έξω λοιπόν από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, βλέπουν συχνά πάγκου με προϊόντα απομίμηση μικροπολιτών. Ύστερα λοιπόν, από την καταγγελία ενό απλού πολίτη, η αστυνομία πραγματοποίησε σήμερα επιχείρηση. Περίμενε καταγγελία, Κατερίνα. Έτσι. Ναι. Περίμενε καταγγελία <laughs> και σήμερα <laughs> πήρε τα μέτρα τη. Και δεν είχε δει. Εκεί είναι ένα ζωολογικό κήπο γεμάτο μαϊμούδε είναι. Έτσι. Για ΣΟΕ, αλλά περίμενε καταγγελία. Εντάξει. Okay. Στο πλαίσιο λοιπόν του παρεμπορίου έγινε η επιχείρηση. Τέσσερι δημιουργίε των Μάταλα και άνδρε τη τροχία έκλεισαν για τουλάχιστον μία ώρα την κίνηση των οχημάτων στην Πατησίων. Συνολικά κατασχέθηκαν προϊόντα μαϊμού όπω παπούτσια, θήκε κινητών τηλεφώνων ε, τσάντε, γυαλιά που εγκατέλειψαν οι μικροπολιτέ στον πεζόδρομο προκειμένου να διαφύγουν τη σύλληψη. Μερικοί από αυτού κατάφεραν να μπουν στο χώρο του ασύλου, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ενώ η αστυνομία κινητοποίησε πέντε από αυτού και έχει προχωρήσει σε πέντε προσαγωγέ. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Πρέπει να πω ότι αυτό είναι πολύ παλιό κόλπο. Μάλιστα παλιότερα τα αφήναν το βράδυ, δηλαδή για να μην τα κουβαλάνε μαζί του. Ναι. Τα βάζαν μέσα στην αστυνομία, τα φυλάνε το, το πρωί σαν καταστηματάρχε που να τα ξαναβγάλουν έξω, να τα πουλήσουν. Ωραία πράγματα. Greek style. Έχει, και ένα φοβερό κόλπο να Τη αυτά τα σεντόνια τέλο πάντων. Με. Έχουν... Υπάρχει τεχνική. Τίτα, ναι, Πάτει ναι, τεχνική. Έχω, έχω, έχω να Αυτό είναι σύστημα ολόκληρο. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, εγώ δεν μιλάω. Πάρ το πάνω σου. Έτσι. Ανδρέα Ρουμελιό. Ε, ήρθε. Ήρθε. Μέρα 25, Γιάννη Βαρουφάκη, υποψήφιο βουλευτή στον δυτικό τομέα τη Β' Αθηνών. Σαν Σαν Μπάρμπαρα. Περιστέρι, Ήλιον και λοιπά. Καματερό, Αγία Έχετε με ορμή πάντως. Ναι, κόντρα ρόλες. Εγώ πρέπει να μιλήσω πληθυντικούς και δεν διαδέχω. Όχι, <laughs> δηλαδή. <laughs> όχι. Με συγχωρείτε που δεν φοράω κουστούμι σαν και εσά. Εμά το dress code είναι. Το ξέρω. <laughs> Τι νομίζετε, ότι ξαφνικά αποφασίσαμε να κρεμαστούμε, δεν έχετε τέτοια. Ε, <laughs> έχουμε <laughs> διθεί καλοκαιρινά. Έχουμε με το νεαρό αυτό, με, Εμένα, εμένα με, μου το επιβάλλει ο Χουδάκη. με το νεαρό έχουμε δουλέψει μαζί τα χρυσά χρόνια της, του City αλήμα, ναι, αλήμα. στη Γιάννα Αγγελοπούλου. Έχουμε δουλέψει αλλού με, το, τον Τσιμάκο τον Πανούση, τον Μακαριστό, τον τέτοιον, τον, τον Λάμπη τον αφού το, το κάψαμε τελείω και κάναμε όλα πολύ, τα ωραία πολύ, πολύ στη ωραία, <σφόλαια> ήταν αυτό. Μια χαρά, μια χαρά. Πολύ και το θυμάμαι πολύ όμορφο. Πολύ Αλλά Και έκλεισε, έκλεισε, τη στιγμή που ανέβαινε πάρα πολύ, α πούμε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα. Τώρα τι κάνει, δηλαδή, πώ το πήρε απόφαση, Κοίταξε να δεις, κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ. Μ' αρέσει το <σοίλιο> που <σοίλιο> <σοίλιο> ε... Είμαι 40 χρόνια φούρναρης. Έχω γράψει περισσότερο από τον κάθε... Έχω σπάσει όλα τα ρεκόρ. Δηλαδή είχα στην ελευθεροτυπία 25 χρόνια καθημερινό ευθυμογράφημα, χρονογράφημα. Εδώ ραδιο e. Πήρα το... Πώς έλεγα, το λένε, το μπότσι. Πήρα το Guinness. Ε, κανονικά έπρεπε να με έχουν βάλει τουλάχιστον ο ΣΕΒ. Έχω γράψει εκατομμύρια λέξει, βιομηχανία λέξεων, να με κάνει επιτιμό μέλο. Δεν με έκανε. Ε... πόσε λέξει γινόμαστε υποψήφοι, Πολιτικά, ξέρω κι εγώ. Όχι, δεν είναι. Πότε. εγώ ούτε ήμουνα, ούτε είμαι, ούτε θα είμαι πολιτικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ το παιδί μου κάλεσε τον κόσμο να του πει να είναι ή να μην είναι υποψήφιο. Ναι. Υποψήφισμα, δηλαδή, κάνατε δημοψήφισμα. Ναι, κάνατε δημοψήφισμα ναι, <laughs> στο Facebook. <laughs> Εγώ πάντω, Ανδρέα, αντιλαμβάνομαι ότι από το μέρα 25 βγαίνουν διαρροέ ή και επίσημε ανακοινώσει κάθε μέρα. Σήμερα είναι μαζί μα ο Χρανιώτη η Πάολα, σήμερα είναι μαζί μα ο Ανδρέα Ρουμελιώτη. Ναι. Μία εικόνα ο λίγων τη ελέμπρητη στην αγορά μέσω του κόμματο Εγώ του δεν Γιάννη είμαι ε, Αντιστάρ. Ε, ε, εντάξει, εδώ αντιστάρ, με ξέρει. Α πούμε, αντιστάρ, δεν είμαι σε ελέμπρη. Αναγνωρισιμότητα αναγνωρισιμότητα, όμως. αναγνωρισιμότητα έχω γιατί με... είμαι. είσαι διάσημο. Δεν είσαι σε Έχει διαφορά. Ε, ναι, αλλά είμαι ένα, ένα, παιδί σαν και σένα εργατικό, δηλαδή εργατάκι κλπ. Ε, και λοιπά. Αυτός ξύπναγε χαράματα και ερχόταν και κάνει εκπομπή και εμείς σκάγαμε με τον Ταγματάρχη και ναι, το καλά, τζί ταγματά. με τον το Τζίμι τον Πανούση και το... Να ξυπνήσει και... ο Γιώργος, εμείς ναι, είμαστε μεγαλύτεροι. Ναι, ναι κατά, κατά, και νόμα αυτό είναι κάτι μάτια <laughs> λοιπόν, εγώ εγ, εγ, δουλεύω από 14 χρονών. Έχω το πρώτο ένσημό μου από 14 χρονών, 40 χρόνια στη δημοσιογραφία. Το είπα μερικά πράγματα. Όταν είδα ότι γίνεται τη κακομοίρα στην Ελλάδα και έρχεται το Δούνο του και θα γίνει τη κακομοίρα. ω προφητείες τα έβγαλα. Έβγαλα ένα βιβλίο με προβοκατόρικο τίτλο Μπορώ και χωρί Ευρώ. και έβαλα ένα και, το οποίο δεν το προσέχαν οι άλλοι. Μπορώ και χωρί Ευρώ. Επίσης, λέει, δεν το προσέχαν. Ναι, σου λέει, είναι δραχμιστή και είπα μια σειρά πράγματα. Είπα μια σειρά πράγματα. Ότι δε... η σοσιαλδημοκρατία έχει ιτηθεί. Και φαίνεται και με το S5, τώρα βγαίνει στη, στη Γερμανία, βγαίνουν οι οικολόγοι στι δημοσκοπήσει, η πράσινη πρωτοκόμμα. Η σοσιαλδημοκρατία έχει τηθεί. Αν δεν έχει λεφτά να κάνει κοινωνικό κράτο, πρέπει να βρει έναν εναλλακτικό τρόπο. Και είπα, Ποιο είναι ο εναλλακτικό τρόπο αυτό. Αυτάρκεια. Αυτάρκεια. Αστική Πάνω, σχολή, Είναι, σχολή. είναι, είναι, είναι κόσο... κίνηση. Και έτσι... να, και έτσι... να, σε ε, δούμε ε, με την Πάολα, για παράδειγμα, αφού τη μνημόνευσα. Ε, σε ένα... η, η είναι φίλη Μπαλκόνι, μου. έτσι. Είναι, η, η Πάολα είναι φίλη μου. Είναι, έβγαζε το περιοδικό κράξιμο. Είναι, ε, ε, έχει πάθει και την καρδιά της. Ε, ε, δεν είναι. έχει περάσει και εύκολα χρόνια. Δεν έχει περάσει και εύκολα αλλά, χρόνια. Αλλά σήμερα δεν είναι για αυτό το λόγο, ξέρει ε, στην κουβέντα. Είναι για ένα tweet που ανέβασε και το οποίο λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, ούτε με βιάγκρα να μην σας κάνει κούκου και στις γυναίκες σας να ραχνιάσει, που καθένας καταλαβαίνει τι, ναι. όσο για τους γκέι να πάθετε μοροίδε. Ξέρεις για ποιος το γράφει. Όσοι ψηφίσετε με τσοτάκι. Ναι. <laughs> δηλαδή, οκ. Okay. <laughs> Πε μου τώρα τι πολιτικό εκεί είναι αυτό. Κατάρα είναι αυτό. Κατάρα. Ε, εγώ, επειδή και εγώ θέλ, ε, ρίχνω κατάρες. Αλλά τα ζηλέω από μέσα μου και βρίζω πολύ. Αλλά δεν θέλω να βρίζω στο, στην πολιτική ή στα τέτοια. Πάω στο γήπεδο και βρίζω. Το διαιτητή, α μη φταίει, είμαι, ναι. είναι ένα τρελό, φωνάζει, κοράκι, αλλά, αλλά. Εντάξει, η Πάολα είναι αυτή η Πάολα. Έβγασε το περιοδικό κράξιμο ε, ε, Είναι μετακομίδι, μια... γιατί και ο χρόνο μα πιέζει. με ναι. κοιλό τρόπο. Το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη είναι μόδα αυτή την ώρα. Ε, εγώ είμαι εναντίον τη μόδα. Εγώ είμαι εναντίον τη μόδα. Δεν, δεν είναι μόδα. Κάνει ένα ρεύμα και κάνει ένα ρεύμα γιατί έχει κάποιε ε, θέσεις, θέσει πολύ ενδιαφέρουσε, τι οποίε αυτοί που το ψηφίζουν τις ξέρουνε, γιατί είναι μορφωμένοι, είναι, είναι ψαγμένοι, είναι απογοητευμένοι κλπ. Ξέρουν τι λέει ο Βαρουφάκη, ξέρουν τι λέω εγώ. Ε, Έχουμε το εναλλακτικό.gr έχει 1,5 εκατομμύριο χτυπήματα το μήνα. Λοιπόν, ξέρουν με παραδείγματα τι, 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 προ, τι προτείνω. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχουμε να παίρνουμε ετομάδε από τη Γερμανία. Δεν μπορεί να μην να, να παίρνουμε λεμόνια από το εξωτερικό. Πρέπει να βάλουμε ο καθένας μια λεμονιά στο σπίτι του. Πρέπει να κάνουμε τα ταρατσόκηπους. Πρέπει, πρέπει να είμαστε αυτάρκης. Ναι. στο, στο, στο νερό. Αντρέα, Αυτά είναι η ατζέντα. Να σε ευχηθούμε. να μου Ό,τι φυτρώσει να ριζό καλά, να σε ευχηθούμε. Έχει ε... κανένα να με ψηφίσει να για βαρβάρα. Ε, έχω. Τα ρεπορτάζ, τα παλιά, τώρα τι ρωτά. Το Σταύρο Εγάλο... Θεοδωράκη σκέφτηκα εγώ. Ποιον? Με το Σταύρο ξεκινήσαμε, ξεκινήσαμε μαζί με την φωτογραφία. Κόψον, γιατί είναι ικανό να μα βγάλει έξω door to door να το μαζέψουμε ψήφου. Λοιπόν, βοηθήστε. Καταλάβατε την ατζέντα του Αντρέα. Βοηθήστε έτσι και καμαντερό. Και καμαντερό. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Να ευχηθούμε για καλή φώτιση για τη Δευτέρα. Για πολλού είναι Παράσκευο Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Ναι. Είναι τρίμερο, έτσι. Εμείς όμως τη δευτέρα θα είμαστε εδώ. Εμεί θα είμαστε εδώ. μας καλά να περάσετε. Καλό απόγευμα.